Συνεχίζεται η εκπομπή. Πάλι ποιος το μέχετε, τι πόλεμος είναι αυτός. Πάτα το κουμπί, μπράβο. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Επική εκπομπή κάναμε πριν με Σταύρο Κόλκα. Κάνατε? Μισή ώρα μαζί. Ναι, το άκουσα. Με πολιτισμό απίστευτο, κάναμε συμφωνία πριν βγούμε στον αέρα. Δεν θα βριστούμε, δεν θα κάνουμε. Θα είμαστε ήρεμοι. Άρα δεν πιάνεται η εκπομπή. Ωραία ήταν. Πρέπει να είστε αυθόρμητοι. Καλή ήταν η εκπομπή. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, Στέργιο? Παρελθόν ο Γιώργος Παράσχος από την Ξάνθη. Πριν δύο μέρες ο κ. Χρήστος Πανόπουλος βρέθηκε με τον Γιώργο Παράσχο, ναι, και από κοινού συμφώνησαν να σταματήσουν τη συνεργασία τους εφόσον δεν εκπληρώθηκε ο στόχος της ομάδας που από κοινού οι δυο τους είχαν θέσει και ήταν τα play-offs. Μάλιστα. Σήμερα σας γνωστοποιούμε την κοινή συνενέση λύση συνεργασία μας με τον κύριο Γιώργο Παράσχο, ο οποίος έχει την απεριόριστη εκτίμηση και σεβασμό τη δική μας. Τον φάγαμε δηλαδή. Χρήστος Πανόπουλος. Ναι. Σαν προπονητής, ήταν άνθρωπος ΑΟΚ Ξάνθη ΠΑΕ Πιαλόγλου Αριστίδης. Τέλος ο Γιώργος Παράσχος. Ποιος Πιαλόγλου? Ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος, υπάρχει Ξάνθη. Αυτός που βιαλάντα. Ο μέτοχος, ναι. Βιαλάντα. Ναι, ο μέτοχος. Μάλιστα. Καλή λοιπόν, επιτυχία στον κύριο Γιώργο Παράσχο στην επόμενη ομάδα του. Πολλά τα θέματα και σήμερα στην εκπομπή. Πάρα πολλά. Στην επικαιρότητα την αθλητική, την οποία εμείς θα επιδιώξουμε να καταγράψουμε. Θα έχουμε και ανδρολόγο στην κουβέντα μας. Θα έχουμε ανδρολόγο για τον κύριο Μπάμπη τα Σφίγγης. Έγκριτος γιατρός, θα μας πει. Για το κατά πόσο κίνδυνη... επηρεάζεται, ναι, επηρεάζεται. Αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος όταν σας ζουλάνε, τραβάνε, πιέζουν και οτιδήποτε άλλο. Μετά τις 12.30 ο κύριος τα Σφίγγης. Ναι. Μας μιλήσει για την υπόθεση αυτή. Η οποία επιβεβαιώνεται και από το φίλο Αγώνος, Χρυσανθέ. Το οποίο κυκλοφορεί. Δεν τα είπα εγώ πριν που τα φίλο. Ναι, τώρα το άλλο το πεις εσύ και άλλο το λέει το φίλο Αγώνος. Το λέει το φίλο Αγώνος. Αν και το φίλο Αγώνος δεν είναι πολύ, βλέπω, επιβαρυντικό. Λένε όλοι ο Χαμάν. Δεν λέει για το. Για την επίθεση στο στέλεχος του Άρεμου δεν λέει. Λέει. Αυτό. Δεν παίζει ρόλο. Αυτό είναι το σημαντικό για την τιμωρία. Ο παρατηρητής το έγραψε, φίλε. Το διαιτητής το γράφει. Ο παρατηρητής της ΕΠΟ. Ο διαιτητής αφού είπε δεν είδα. Δεν είδαμε, λέει κάτι. Ναι, γιατί αν ο διαιτητής έγραφε ότι το είδε, Κώστα. Ναι. Και έπρεπε να διακόψει το μάτσα. Καταρχήν είναι σκάνδαλο που τελείωσε το παιχνίδι. Σωστό. Γιατί πλέον τα γράφουν κανονικά. Έτσι. Είναι σκάνδαλο που τελείωσε το παιχνίδι. Έπρεπε να διακοπεί και λόγω της επίθεσης στους διαιτητές. Και βλέπουμε πως μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο κατευθείαν κόκκινη κάρτα. Ναι. Και λόγω της επίθεσης στο Βαρδάκι. Έπρεπε να διακοπεί το παιχνίδι και να κερδίσει ο Άρης 0-3. Πάρα πολύ. Δεν έγινε αυτό. Από τη στιγμή που δεν έγινε αυτό, με δεδομένο ότι είναι και υπότροπη η ΑΕΚ, ναι, θα φάει 4 αγωνιστικές. Εγώ πάντως διαβάζοντας την έγκριτη αθλητική ώρα των σπορ. Ναι. Δεν βλέπω κάτι σε πρωτοσέλιδο. Ναι. Οι πιο δυνατές και τρινόμαυρες απόψεις. Και τις υπογραφές μόνο στην ώρα. Ναι, εντάξει, εντάξει. Ο Άρης ας προετοιμάσει ζούγκλα και προκλήσεις. Η ΑΕΚ θα πάει και εκεί για μπάλα και πρόκριση. Σωστό. Για μπάλα με τον Καραντώνη. Η προκλητική Πορτογάλη και το νέο ελληνικό ρεκόρ. Μακάρι να μην βλέπει και ο Σέρχιο τη φάση στον ύπνο του. Με τη γίδα στην πλάτη και με τη βούλα. Τη φάση που χάνει τον κόλμα. Πάω και Ξάνθη. Δίδυμο φωτιά Ρέι και Λάε και Λάγκφορντ. Πρεμιέρα με πάω στα play-off. Και κεντρικό θέμα το χρονικό της μεγάλης σφαγής. Η ώρα παρουσιάζει καρέ-καρέ τις φάσεις που δεν είδε ο Πορτογάλος Δίας, όλος δικαίως, όλες εναντίον της ΑΕΚ. Να το. Να μην απορρίπτεται μετά που πουλάτε τριψήφιο αριθμό φίλων και σε λίγο καιρό διψήφιο. Τι σε αυτήν την παιδιά, το ρεπορτάζ λένε. Άμα τα λέει η ΑΕΚ, γιατί δεν το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ το λέει. Κώστα, ποιο ρεπορτάζ. Πρέπει να τρέψει κάποια στιγμή. Μπήκε ο Μελισανίδης και έπιασε τα ρηπαπάνξ του βοηθού. Δεν το είδανε. Πρόκληση Καρυπίδη πήγε με μπράβου στα αποδυτήρια. Δεν το είδανε. Ένας ασφρομάλης κύριος λέει το φιλογόνο. Γράψανε ψέματα λοιπόν. Γράψανε ψέματα για αυτό που είδανε, Κώστα. Ο Καρυπίδης δεν έβρισε κανένα δημοσιογράφο της ΑΕΚ. Να τους κάνει μήνυση. Γιατί να τους κάνει μήνυση? Γιατί γράψανε ψέματα. Γιατί τσουκ. Άμα είναι μόνο αυτό πρέπει να κάνει. Και να σου πω και κάτι άλλο. Γιατί δεν έβγαλαν ανακοίνωση ο Άρης μέχρι στιγμής? Ούτε πρόκειται να βγάλουμε. Γιατί? Έτσι θέλουμε. Γιατί να μας λέτε βγάζουμε μόνο για την ΑΕΚ και δεν βγάλετε και τον Ολυμπιακό. Δεν βγάζουμε για κανένα. Μόνο για τον ΠΑΟΚ θα βγάζουμε. Εντάξει, ικανοποιήθηκες. Εντάξει. Αν είναι αυτή η απάντηση, ναι. Γιατί να βγάλει ανακοίνωση? Υπάρχει στους παρατηρητές. Δεν πρέπει να βγάλει μια καταγγελία, έκανε. Γιατί να κάνει καταγγελία, ρε. Τι πρέπει να κάνει, δεν πρέπει να κάνει καταγγελία. Καταγγελία θα έκανε ο Άρης αν δεν το γράφανε στο φύλλο αγώνα. Μάλιστα. Αν δεν το γράφανε, αν δεν το γράφω παρατηρητής. Μάλιστα. Τότε θα έβγαζε ανακοίνωση η καταγγελία και θα λέει και ληφθήκατε, έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Ναι. Και δεν το λέτε. Από τη στιγμή που έχει γίνει, που το έχει γράψει. Ναι. Έχει γράψει ακριβώς ότι έχει γίνει. Δεν πρέπει να πει κάτι, ότι περιμένουμε τη δικαιοσύνη τέλος πάντων. Γιατί, αυτό. Ρε φίλε, για να ικανοποιηθείς εσύ και ο κάθε μπούφος που πιστεύει. Μπούφος εσύ. Μπούφος εσύ. Είπα ο κάθε μπούφος. Είπα εσύ και ο κάθε μπούφος. Δεν είπα ότι είσαι μπούφος. Εσύ και ο κάθε μπούφος. Άσχετα αν είσαι. Πω, τι ζούμε, ρε φίλε. Ναι. Μην υπερασπίζεις σε πράγματα που δεν σε καλύπτουν, Χρύσανθε. Με καλύπτει απόλυτα. Σε καλύπτει η σιωπή της ΠΑΕ Άρης, δηλαδή. Ποια σιωπή, μωρέ! Ε, σιωπή είναι. Αυτή η μπουρδα. Εστέριο.
Κώστα, επειδή εκπροσωπείς και μια ομάδα. Δεν εκπροσωπώ τίποτα. Εκπροσωπείς και μια ομάδα ενίοτε, ξέρεις ότι η λειτουργία των ομάδων. Εγώ θα έβγαζα κατευθείαν. Παπάκια θα έβγαζες. Κατευθείαν. Ναι, ναι, είδα πως έβγαλες και σε κάτι άλλο. Έβγαλα, φυσικά, σε όλα. Όπου έπρεπε, έβγαλα. Μόλις έβγαζες για την ΑΕΚ, το κατέβασες. Όπου έπρεπε. Εκείνο ήταν λάθος, εντάξει. Α, ορίστε. Γιατί δεν το άφησες. Δεν ήταν ανακοίνωση. Δεν το άφησες. Γιατί ήταν λάθος. Ε, ωραία. Άρα πώς υποδεικνύεις εσύ στην ΠΑΕ τα κάτι. Δεν υποδεικνύω. Ρωτάω. Λέω. Και σου γιατί απαντάω. Δεν έβγαλε. Και σου απαντάω. Δεν χρειάζεται να βγάλει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έβγαλε μετά το ματς ΑΕΚ Άρης. Με τον Καραντώνη. Τώρα να βγάλει. Κάθε εβδομάδα το να κάνει. Σας δίνανε μες στα ποδητήρια και δεν έβγαλα ανακοίνωση. Γιατί να βγάλει, να πείτε. Ότι δεχθήκαμε επίθεση. Το έγραψε. Και περιμένουμε τα αρμόδια όργανα να πράξουν τα δέοντα. Το έγραψε. Ναι. Και ο παρατηρητής και το φιλοαγώνα και η έκθεση αστυνομίας. Ναι. Όταν δεν το γράφουνε, τότε θα βγάλει ανακοίνωση. Το φιλοαγώνος και η ΤΝΑΕΚ όσον αφορά την επίθεση στους βοηθούς. Πουθενά δεν υπάρχει αναφορά στο περιστατικό με τον γυμναστή. Ναι. Μάλιστα. Ο παρατηρητής όμως το έχει. Άρα δεν μηδενίζεται η ΑΕΚ. Ούτε από το άλλο μηδενίζεται. Από τη στιγμή που τελείωσε το μάτς. Ούτε. Ο παρατηρητής έγραψε ότι τότε, τρία ρε, άτομα οπαδοί της ΑΕΚ. Μπαίνει το The Boss, το πιάνει τώρα τα παπάκια. Από τα παπάκια. Λέω, έπρεπε να διακοπεί, ρε φίλε. Έπρεπε να διακοπεί το παιχνίδι. Από τη στιγμή που δεν το διακόψανε, ναι, η τιμωρία μετά είναι και κλεισμένο των θυρών. Ωραία. Γιατί δεν πυροχαριστεί την ομάδα να φύγει. Για να διαλυθεί ο Άρης, τι θες. Γιατί να διαλυθεί. Γιατί πέφτει, αγόρι μου. Ο Ολυμπιακός πώς την πήρε όταν έπεσε ο Όσκαρ, πώς τη λένε. Δεν μπήκαν στα ποδητήρια, Στέργιο. Κώστα. Ο Ολυμπιακός την πήρε. Τους έκανε, έτσι και μεταμείνανε. Στο φύλλο αγώνα ο διαιτητής, ναι, ότι χτυπήθηκε ο τέτοιος την πήρε και φύγαν στα ποδητήρια και έγινε αυτό. Έχει, Στέργιο. Μη συγκρίνουμε για τον Ολυμπιακό ή με οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή τώρα μου λες ότι ο Ολυμπιακός με τον Καρθία έχει το ίδιο που έχει ο Άρης. Να το κάνετε, τι δεν κατάλαβα. Να το κάνουμε, να διαλυθούμε. Μας χτυπάει το στέλεχος της ομάδας και εσύ λες ότι δεν είμαι ίδιος με τον Ολυμπιακό. Κώστα, τι είναι αυτό τώρα. Κώστα. Κομπόστα. Κομπόστα. Μην γίνεσαι χούλιγκαν. Όχι, μην γίνεσαι χούλιγκαν. Εύλογες απορίες. Γιατί θα πετάξει κανένα αντικείμενο στο ΑΕΚ Ηρακλής, ναι, και θα σου λέει σωστά, ο Ηρακλήδεας. Θα φύγουμε. Αγκούρια θα φύγεις. Μείον 10 είναι, Κώστα. Μείον 10 και αποκλεισμό. Εάν τι λες, Κώστα, θα χάσω εγώ την Ευρώπη και το τέτοιο για να βγεις ο Στραβοστόμης 13. Χτυπήθηκε το γυμναστής μου. Τιμωρία. Τι τιμωρία. Που χτυπήθηκε, θα με τιμωρήσετε κιόλας. Φυσικά. Έλα, όχι. Όχι. Είναι ανάγκο θα γράψει το φίλο αγώνα ο διαιτητής, Χρυσάνθε. Όχι. Και οι παρατηρητές αφού βλέπεις το γράψανε. Άμα αγόρι μου γλυκό. Φεύγω, πάω στα αποδυτήρια. Δεν μπορώ, ζαλίζομαι, δεν μπορώ. Ναι, πάω στα αποδυτήρια. Δεν είναι αδερφή ο γυμναστής του Άρη, φίλε. Δεν θα κάνει τον τραυματισμό. Δεν είπαμε αυτό. Δεν είπαμε να κάνει. Ούτε θα φορέσει δίχτυα στο κεφάλι και θα κάνει το ζαλισμένο. Ούτε θα πέσει. Και θα φύγει με καροτσάκι. Να στον μπράτσο και να κρατάει το στόμα του. Έχει πει Χρυσάνθη αδερφή τον Βλαντανίβιτς. Όχι, όχι, δεν είπε. Δεν είπε. Δεν είπε όνομα. Και έκανε τραυματισμένο. Δεν είπε όνομα. Δίκτυο ο Ίβιτς έβαλε. Δεν έβαλε άλλο δίχτυο. Δεν είπε όνομα. Δίκτυο ποιο έβαλε. Ολυμπιακού. Δεν έβαλε δίχτυο Χρυσάνθη. Σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ήταν διάβαστο. Έβαλε ο. Ναι, έβαλε. Δεν λέω ποιο για να μην μου πει ότι λέω αυτό να δεχτεί. Τιμώ και σέβομαι και υπολείπτομαι. Τι. Δεν είπε όνομα, δεν είπε. Εντάξει, δεν είπε. Δεν είπε. Ξέρω πολύ καλά να μιλάω. Δεν είπε, δεν είπε. Δεν είπε. Να λέω ό,τι θέλω. Λοιπόν. Δεν είπα κανένα Ήβιτς και είναι και φίλο μου. Ωραία. Και δεν είναι και αδερφή, είναι άντρακλα. Δεν παίρνει. Γι' αυτό βγήκε και πολύ την αλήθεια μετά το 3-4. Άντρακλα είναι ο Ήβιτς. Ο επόμενο προπονητή μου δηλαδή. Δεν παίρνει. Δεν παίρνει θέση η ΠΑΕ λοιπόν για το ζήτημα αυτό. Ενώ τη δικαιούν τα γεγονότα. Πήρε θέση ο Αλέξης Κούγιας πριν από λίγο, Στέργιο. Μπράβο τον Αλέξη. Για την ζωντανή μετάδοση της κλήρωσης του σπιτιού του. Σκέφτεσαι να γίνει αυτό σε ΑΕΚ Λάρισα. Και συνεργάτης. Και συνεργάτης. Live, θα είχαμε 24 ώρες το Κούγια. Και συνεργάτης πλέον του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού. Του Ερασιτέχνη. Του Ερασιτέχνη. Μπήκαμε και στο hardball τώρα, κάτι έκανε καταγγελία για το hardball. Κάτι έκανε για την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ. Το hardball. Ναι, αλλά χθες ήταν δικηγόρος. Άντε και στην ΚΑΕ, κύριε Κούγια. Χθες ήταν δικηγόρος του Βασίλη Γκαγκάτση. Του Βασίλη Γκαγκάτση για τα κουλήματα. Άρα είναι όφα. Εμένα τι με νοιάζει για τον Βασίλη Γκαγκάτση. Γιατί είπα ότι νοιάζει σε ένα. Τι σημαίνει ότι είναι του Βασίλη Γκαγκάτση. Παιδιά, είναι δικηγόρος και όποιος του δίνει εντολή. Ήταν και του Ιβάν Σαββίδη. Εκ του νόμου υποχρεωμένο. Πέρσι που ήταν του Ιβάν Σαββίδη, όμως δεν το κορυδεύατε. Δεν λέγατε και ο δικηγόρος του Ιβάν Σαββίδη. Άντρακλας επιτέλους τα είπε. Λέγατε μπράβο στον Αλέξη τον Κούγια. Παιδιά, εγώ δεν τον πάω, αλλά επιτέλους τα είπε κάποιος. Τον δώσαμε και δύο δανεικούς στην ομάδα του να τον ενισχύσουμε. Η Λάρισα είναι μια ομάδα που πέρσι το ποδόσφαιρο και έχει πάρει πιο γρήγορα πρωτάθλημα από σένα, Χρύσανθε. Έτσι λέγατε. Στέργιο.
Και εσείς τον, και εσείς του δώσατε λεπτά. Και τώρα, και τώρα. Τώρα επειδή είναι και του άλλου, δεν κατάλαβα. Τώρα πηγάμα. Όταν έκανε καταγγελίες κατά του Καρυπίδη στη Λίγκα, όμως πρώτο θέμα τον είχε πέσει. Ξέσπασμα κούγια. Εντάξει, να κάνω. Εγώ αποκρισταλώσω η άποψη. Τι ζούμε. Και εδώ και χρόνια δεν αλλάζουν την άποψή μου. Νομίζω οι περισσότεροι. Ούτε αν ήταν στην εργάτηση του ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη. Νομίζω οι περισσότεροι. Είναι ο κορυφαίος ποινικολόγος. Έτσι. Πρώτον. Εκ των κορυφαίων ενδεχομένως. Ναι, είναι από τους κορυφαίους, σωστά. Δεν μπορούμε να πούμε. Επαγγελματικά κανείς δεν μπορεί να τον ψέξει ή να μειώσει την επαγγελματική του υπόθεση. Για... Αλλά σαν παράγοντας, παιδιά, sorry. Σαν παράγοντας είναι όφα. Είναι καλός, καλός παράγοντας, αλλά είναι όφα. Είναι όφα. Οι ομάδες όπου και να πάει τον βρίζουν. Είναι όφα. Οι ανακυβήσεις που έχει κάνει είναι επικές. Σαν παράγοντας, εγώ δεν τον έχω σε παραμικρή εκτίμηση. Σαν επαγγελματίας, εννοείται και εγώ αν είχα κάποια υπόθεση και αν είχα τα χρήματα. Θα ήταν η πρώτη μου επιλογή ο Αλέξης Πουγιές. Μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής, Κορνήλιος Παλάς Χοτέλ. Μόλις 10 λεπτά το κέντρο της πόλης, στην Παλαιεθνική Οδό Θεσσαλονίκης, εδέσεις μετά το φανάρι Τσαχιάλου. Υψηλό επίπεδο σέρβις. Άνετη, μοντέρνα διακοσμένη χώρη. Γυμναστήριο, εστιατόριο, καφέ, μπαρ. Άνετο πάρκινγκ εννοείται. Σημείο φιλοξενίας αθλητικών συλλόγων. Το επιλέγουν για την πολύ καλή διαμονή και την εξαιρετική διατροφή. Κοντά στην πόλη, αλλά και παράλληλα μακριά από τη φασαρία της. Ιδανικός προορισμός για άνετη διαμονή. Και χαλάρωση, Κορνήλιος Παλάς, 2-31-07-23-700, τώρα που φτιάχνει ο καιρός ακόμη καλύτερο σημείο συνάντησης και ηρεμίας και χαλάρωσης, ή στο κορνήλιοσπαλάς.gr για περισσότερες πληροφορίες. Κορνήλιος Παλάς, πρέπει να πας. Μαζί μας, Regency Casino Θεσσαλονίκη, Βεργίνα Θέατρο, αν δεν κουπανάει τα μικρόφωνα ο Κώστας, εκεί δεν κουπανάνε τα μικρόφωνα, αλλά πραγματικά... Νομίζω ότι θα χτυπηθούμε αρκετά υπό τον ήχο που θα βγάζουν οι λύρες, οι ποντιακοί και οι κριτικοί του Μιχάλη Τσαχουρίδη και του Νίκου Ζωηδάκη. Οι δύο κορυφαίοι λυράριδες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στείλοντας ένα γλέντι τρικούβερτο με ποντιακά και κριτικά τραγούδια. Καταλαβαίνετε τι έχετε να γίνει. Εκεί πέρα, λύρες, ματινάδες, χορευτές στη σκηνή, ποντιακά, αντάρτικα. Ποντιακά, αντάρτικα. Ωραίο. Γλέντι. Κανονικό για να ευχαριστηθεί η ψυχή σου. Κλείνω και την πόρτα πίσω μου. Ένα κλειστή, και θα γιατί... πάω από την Παρασκευή 20 Μαρτίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα εμφανίζονται στο Θέατρο Βεργίνα. Μπορείτε να βρείτε εισιτήριά σας από το καζίνο φυσικά, τα public, από ticketservice.gr. Πραγματικά θα γίνει χαμός. Σπεύσετε να κλείσετε τα εισιτηριάκια σας, γιατί θα είναι πάρα πολύ ωραία η παράσταση. Κώστα, θα πάμε μαζί σε αυτό, στο χρωστάω. 100%. Σήμερα και αύριο, ναι, είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Μίλνα Σιλανίδου. Ωραία. Πολύ ωραία παράσταση. Ελάχιστα εισιτήρια για τη σημερινή παράσταση, όπως βλέπω στο Ticket Services. Ωραία. Δεν βλέπω κανένα εισιτήριο σχεδόν για την παράσταση την αυριανή, του Σαββάτου. Υπάρχουν εισιτήρια την Παρασκευή 13 Μαρτίου, πρώτη τελευταία παράσταση, και υπάρχουν λίγα το Σάββατο 14 Μαρτίου, όσοι θέλετε να απολαύσετε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Μελίνα Σλανίδου, σπεύσατε ή πάρε τηλέφωνο στο 2310-491-234 ή πείτε στο το ticketservice.gr ή πάτε στα public. Να πάρετε από εκεί. Κυρίου Τσαχουρίδη και Ζωηδάκη. Και Ζωηδάκη. Και από 20 μηνός. Πολύ ωραία. Έχει προγραμμάτων. Θα πάμε, θα πάμε. Με Κούση και Μέρκελ. Εάντε. Λοιπόν, κανονικότατα. Κανονίσω ρε φίλε, εντάξει. Εντάξει. Θα σας πω και ποια μέρα για να έρθετε να πάρετε και αυτόγραφα από τον Κώστα. Πέντε εισιτήρια για τον αγώνα τον μεγάλο του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Τηλεφωνικά 287-888. Μεγάλο. Μεγάλος αγώνας είναι. Τρεις σημασίας. Σημασίας τεράστιας. Το τέρμπι των τερμπιών είναι. Που πουλιάσε και το Περιστέρι. Και πέντε εισιτήρια για τον επίσης μεγάλο αγώνα, ναι, του Άρεος με τον Ύφεστο Λίμνου. Ποτέ παίζουμε. Σαββατό. Tomorrow. Δεν είχε ποδόσφαιρο. Του μόρου. Τηλεφωνικά, ναι, 287-888, οι πέντε πρώτοι για Άρη και για ΠΑΟΚ. Και από εβδομάδα θα δώσουμε για το μεγαλύτερο sold out που έγινε ποτέ στην Α1. Πάνω από 1200 εισιτήρια. Με γιγαντοοθόνη έξω από το Ιβανόφιο. Γιγαντοοθόνη. Ήδη χθες πούλησα χ εισιτήρια. Χ. 10 δηλαδή. Το λατινικό. Το πολλά. 10. Πολλά. Το 10. Πολλά. Μόνο αυτό σα λέω. Πολλά. Ναι. Πολλά. Λοιπόν. Για το μεγάλο παιχνίδι Ηρακλή Παναθηναϊκού, τη μεθεπόμενη αγωνιστική θα δώσουμε από εβδομάδα εισιτήρια. Πληρωθήκαμε, ναι. Ωραία. Εννοείται, ρε φίλε. Με τα εισιτήρια που πουλήσατε. Ναι. Τέτοιο, πώς το λένε, σαν πλασιέ. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν. Κανονικά πρέπει να τα κρατάς. Ποια.
Τα λεφτά αυτά τα εισιτήρια. Και πώς θα πληρωθεί ο Ντέιβις μετά. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα τώρα. Όταν επιστρέψουμε, θα διαβάσει ο Κώστας τη νέα φοβερή δήλωση Αλέξη Κουγιά. Φοβερή. Χθες η Ξάνθη κλήρωσε το σπίτι του. Και αυτή. Να σου πω κάτι όμως, ρε φίλε. Τρως μείον 12. Και κάνεις αυτό το καραγκιουζιλίκι. Κοίταξε, πρόσεξε. Θα κάνει αύριο συνέντευξη τύπου ο κύριο Πανόπουλος. Και φτρός και τον παράσχο, επειδή είπε για το αυτό να μας βοηθήσει ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, εγώ νομίζω θα τον έτρωγε, γιατί αγωνιστικά, όπως βλέπεις. Τι. Χι από τον Μπάουκ, τον Ναϊκ, τον Ταμπλούχο πήρε. Σωστό. Και Στέργιο, τι έγινε, τρυπή. Έκοψε το πρωτάθλημα τον Μπάουκ. Τρυπηθήκαμε, λέει, τρυπηθήκαμε. Γιατί ρε Στέργιο, τρυπηθήκαμε, δηλαδή. Έτσι διαβάζω στα διαδίκτυα, στα δικά σας. Αυτό που το διαβάζεις, κάνω μια ερώτηση. Τρυπηθήκαμε, για το 1-1 τρυπηθήκαμε. Κάνω τους ερώτηση, Κώστα. Τον δενεκοποιού ότι τρυπηθήκαμε. Θεός χωρέστο να πούμε για τον Μιχάλη Τροχανά, ένας παράγοντας που σημάδεψε την περίοδο της δράσης του τότε, 84 ετών. Και στον Άρη είχε μια εμπλοκή. Και στον Άρη. Η Λέσχη κάτι είχε κάνει. Ναι, το περίφημο 20.000. Το περίφημο 20.000, βέβαια. Είχα πληρώσει και εγώ, πέντε είχαμε πάρει. Πέθανε, λέω, Τροχανά, το ξέρω. Και ο μπαμπάς μου. Τι. Είχε πάρει, φυσικά. Λέσχη Άρη ήταν τότε. Με το Λάκη ο Ανίδη τι ήταν, πιο πριν. Άλλο ήταν. Και το 5.000 ήταν άλλο. Ναι, το 20.000. Το 20.000. Και έκανε ο καθένα. Είχα πάρει και εγώ, το ο αδερφός μου, η μάνα μου, ο μπαμπάς. Όλη η γιαγιά μου, η Ελένη, την είχαμε βάλει. Ταλαιπωρήθηκε τελευταία χρόνια ο κύριος Τροχανάς, μάλλον από προβλήματα υγείας. Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης. Πόσο χρόνο? 84. Μεγαλομέτωχος, τετραετία 95-99 στην ΑΕΚ. Όταν απέκτησε το πλειοψηφικό παχέτο μετοχών από το Δήμο Μελισανίδη Καρά. Για να δώσει μετά τις μετοχές του στην πολυεθνική ΕΝΙΚ. Για 4 χρόνια δεν είχε μπεγκλερίσματα. Αυτός πήρε τον Ντέμι από τον Απόλλωνα και πήρε και δύο κύπελλα Ελλάδος με την ΑΕΚ. Ήταν ιδιόρυθμος, αλλά. Καλό ταξίδι. Ωραίος. Σε Θωμαίδη και αυτός είχε. Ωραίος, ναι, εντάξει. Ωραίος. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και μετά η συνέντευξη με τον ανδρολόγο Μπάμπη Τασφίγγη. Ο ποιο? Ανδρολόγο. Από πού? Εδώ, Θεσσαλονίκη. Δεν το ξέρει. Ο Μπάμπης Ακουστός, τα σφίγγεις. Μπάμπης τα σφίγγεις, ωραία. Break και πιστεύουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε λίγο. Θα πάω στο Ρίζιση Καζίνο. Πω, πω, τι μπάσα είναι αυτά από κάτω. Την αίθουσα Βεργίνα. Για ένα τέτοιο πάρτι. Ε, άντε. Δεν πρέπει να κάνουμε. Ε, ναι. Λίμπερο. Περιμένουμε πώς και πώς. Ο Κούσης θα παίξει. Όχι, θα παίξει κάποιος επαγγελματίας. Έχω έτοιμη έχω τους καλύτερους DJs σε αυτή τη μουσική επί 30 χρόνια φίλους. Είναι όλοι κολλητοί του. Όλους, σας φέρνω όποτε έχει, θέλετε. Περίμενε, έχει ο Ζαγόρας έναν φίλε. Έχει ο Ζαγόρας έναν που είναι φίρμα κιόλας. Τον είχε φέρει εδώ πέρα μια. Το Βέρο. Έχουμε Βέρο, έχουμε Βέρο, ρε φίλε. Ηρακλάρα. Και εμείς τη Βέρα. Ηρακλάρα, Βέρος. Βέρος, experience, nice, όλους τους έχουμε. Τους έχουμε. Ε, φυσικά, τι είμαστε. Εντάξει. Για την ώρα θα σε πάρω να πάμε. Κώστας δούμε... Κωνσταντινίδης και τα λοιπά, όλα τα πάντα, τους έχουμε όλους. Τσαχουρίδη και Ζωηδάκη θα πάμε να δούμε. Τσαχουρίδη. Με λίρα, εκπληκτική. Το ξέρω, ακόμα και τέτοια μουσική παίζει ο Τσαχουρίδης, να ξέρεις. Το ξέρω. Λοιπόν. Πήγα μια φορά, σου είπα και μου άρεσε πάρα πολύ. Κορυφαίοι λιράριδες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει, να γίνει. Από 20 Μαρτίου, κυρίες και κύριοι. Γιατί ως τότε έχουμε τις 4 τελευταίες παραστάσεις. Χατζηγιάννη και Μελίνα. Η οποία επίσης είναι καταπληκτική, η Μελίνα Σανλίδου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και η παράσταση μου είπαν ότι είναι μην πολύ ωραία. Αν κατεβάζει τη φέτα, μην το παίζει και εσύ σαν αυτού του εύκολου παραγωγού. Όχι, ωραία το παίζει, ωραία το κάνει. Πιο ωραία το κάνει ο Ζαγόρας. Ωραία το παίζει. Και βάζει και πολύ ωραία μουσική. Μπράβο, Γιώργο, για τι μουσικέ σου. Λοιπόν, όχι, ο Ζαγόρας ανέκαθεν άκουγα και για τη μουσική του. Βάζει τέτοια. Τι κάτσε, αβαντάρει το διευθυντήρα, φίλε. Αβαντάρει το διευθυντή! Μουσικάρα βάζει, λέμε! Στο αυτοκίνητο είναι, έρχεται! Μας ακούει! Δεν χρειάζεται αβάντες. Λοιπόν. Και αυτός και άλλοι, στον Κορνίλιο μας ακούνε! Μας ακούνε και στον Κορνίλιο, χαιρετίζουν στον Κορνίλιο. Ο Κορνίλιος τώρα έχει μια φέτα και ανεβοκατεβάζει. Ναι, ναι. Και ξυπνάνε στο ξενοδοχείο. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμάζεται για την πισινάρα. Ο Γιώργος άλλος ήταν η σειρά μου, Χρήσανθε, που ακούγαμε τέτοια. Όπως και ένας άλλος που έλεγε ότι ήταν στο κλουβί μέσα στο τρολ. Ναι, ρε, πήγαινα κι εγώ, πήγαινα. Με ασημένιο παντελόνι λέει ότι φορούσε. Ο λοιπόν, δεν είπα εγώ όνομα. Σαν το... λοιπόν, πάμε Στέργιο. Λοιπόν, ναι. Επειδή ο κορονοϊός ακόμα δεν έχει εξαλειφθεί. Έλα, ωραία. Έλα, μην λες τέτοια τώρα. Στους 20 βαθμούς... Τη λύση σας δίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τι διαπέστη. Έβγαλε ήδη αληφή. Τι.
Ο κορονοϊός, ο κορονοϊός είναι ένα θέμα. Ναι. Με το Βυζαντινόν. Ναι. Έτσι λέγεται το προϊόν. Ναι. Με το Βυζαντινόν, το έβγαλε και όνομα. Αποτρέπεται κάθε μικρόβιο από τα χέρια σας. Είναι φυσικό, φόρμουλα με βότανα μέσα. Μια απάλληψη θα κάνει το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Μια χαρά. Μετά... Κυριακό, κούτρα είναι η αναφορά. Μια χαρά. Μετά κάνετε 17 χειραψίες. 17? Έχει μέσα ένα κοκτέιλ ουσιών των Βυζαντινών. 17. Μετά δεν φοβάστε ούτε τον κορονοϊό. Ούτε 16 είμαστε. Ούτε τίποτα. Ναι. Έχει από τα λίγα βότανα που είναι δυσέβρετα. Από το Βυζάνιο κατευθείαν. Ναι. Ούτε κορονοϊό, ούτε να φοβάστε ιώσεις, ούτε να φοβάστε τίποτα. Βυζαντινό δεν υπάρχει καλό προϊόν. Πρώτο μάγκα είναι ο Κυριακό. Α το πούμε. Άσε με ρε Κώστα. Πρώτο μάγκα. Βυζαντινών τώρα. Αρχηγό κόμματο. Με αυτά βγήκε αρχηγό κόμματο και Βυζαντινών. Και τώρα με αυτά που γίνονται είναι στι δημοσκοπήσει τρίτο. Οι δυνάμεις ασφαλείας στον Εύρο. Τρίτος. Πάντα πλένονται με Βυζαντινών. Τρίτος. Αποσύρονται οι πρόσφυγες, λέει η τελευταία πληροφορία. Μία ακόμα νίκη της Δημοκρατίας. Τα βρήκανε ο Πούτιν με τον Ερντογάν για εκεχηρία στη Συρία, λέει και καλά. Αφού λέει στέλνει και αστυνομικούς και η Τουρκία. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν χθες. Σήμερα λέει ότι αποσύρονται. Ήδη έχουν αδειάσει τα περάσματα. Έχει ελαφρώσει η πίεση. Δεν θα γίνει πόλεμο. Χαλαρώσει η πίεση. Δεν θα γίνει πόλεμο, μην ανησυχείτε. Πάνε στα παράλληλα. Θα τους ξαναστείλει μετά τώρα. Εντάξει, τώρα ηρέμησαν λίγο. Έτσι γι' αυτό το έκανε. Οι άνθρωποι έχουν γίνει. Μπαλάκι έχουν γίνει οι άνθρωποι δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, λέγαμε ότι θα διαβάσουμε την ανακοίνωση του Αλέξαρου. Φίλε, πρέπει. Δεν πρέπει. Δεν είναι ωραία. Μην τη χάσουμε. Αλλά πρέπει ο Κούση να τη διαβάσει. Επιβεβαιώθηκαν, πριν τη διαβάσει ο Κώστας, επιβεβαιώθηκαν όσοι, γιατί δεν μου άρεσε ιδιαίτερα το δικαστήριο αυτό τη Άνθη. Δεν γέλασα. Δεν σου άρεσε πολύ. Όχι. Απλώς λέγανε ορισμένοι, που ξέρουν καλά τον Αλέξη Κούγια, ότι θα τον εκνεύριζε αφάνταστα αυτό. Και τελικά άρα το τον εκνεύρισε. Άρα το... Αυτό θέλανε. Να βγάλει, έχει, έχει βγάλει ανακοινωσάρα, φίλε όμως. Ανακοινωσάρα τη λέει εσύ, Χρυσέ. Εγώ την κρίνω μια. Στα πλαίσια του Χουλιαμά. Και όποιος δεν είναι ΠΑΟΚ, του αρέσει. Δεν βρήκα χιούμορ μέσα. Δεν είναι χιούμορ. Ούτε όταν αναφέρεται στον ΠΑΟΚ, ούτε όταν αναφέρει τον Εμείς με τον Κώστα μια χαρά διασκεδάσαμε πάντως. Εντάξει, είχε, ήταν καλή, ήταν καλή. Για πες, ήταν καλή. Κάτσε να τη βρω. Κάτσε να τη βρω. Την κατεβάσανε. Λες να την κατεβάσανε. Δεν νομίζω. Αλέξη. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Να πούμε ότι κάνει έκτακτη συνέντευξη τύπου αύριο ο κύριος Πανόπουλος. Δεν είναι ραδιοφωνική ημέρα. Σάββατο μεσημέρι. Δεν μπορεί τις άλλες μέρες. Κάντο σήμερα μεσημέρι να γίνει χαμός. Και όλο τυχαίος, η φωτογραφία που συνοδεύει το ρεπορτάζ του. Έχει κόκκινα παντελονιά. Έχει κόκκινο αμάνικο μπουφάν. Τώρα στο κόκκινο ρεφρί, τι να κάνουμε δηλαδή. Εκεί ξάνθη κόκκινα δεν φορούσε κάποτε. Και τα άλλαξε και τα έκανε πράσινα. Κόκκινα φοράνε, θύψα. Μπράβο Στέλιο. Παιδιά δεν τη βρίσκω. Εξαντλήθηκε. Κώστα μπες. Έφτασα μέχρι το NBA. Πού πήγες? Λοιπόν, να πούμε ότι δίνουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Πήραν τηλέφωνο ο κόσμος. Όντως. Βέβαια. Αλήθεια. Μαριλίζω, όντως. Λοιπόν. Προκατακτική εξέταση από Σιμιτζόγλου για τον ντου στο ΆΚΑ. Ναι, καλά, εσείς μην βγάζετε. Υπάρχει και ο Σιμιτζόγλου ακόμα. Την ενέργεια προκατακτική εξέταση για τον ντου. Μην βγάζετε ανακοίνωση. Μα γιατί να βγάλω, αφού δουλεύει. Άμα δεν δούλευε. Μην βγάζετε ανακοίνωση εσείς. Τυχόν ποινικών αδικημάτων στα αποδυτήρια των διαιτητών κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στον αγώνα ΑΕΚ ΆΡΙΣ διέταξε ο αθλητικός εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο απλός σύλλαθος που μας ακούει τώρα στο αυτοκίνητο. Ναι. Λέει, διατάσσει ο εισαγγελέας έρευνα. Έκτακτη. Έκτακτη. Τι πέρα, σημαίνει αυτό. Πέρα από τη δίωξη. Πρακτικά τι σημαίνει, διατάζει. Σε ποιον. Διατάζει. Πού, σε ποιον. Κινεί διατάζει. Τη διαδικασία. Σε ποιον. Τι σε ποιον. Ποιος την κάνει την έρευνα. Ο ίδιος. Στον εαυτό του. Προκαταρκτική εξέταση. Διατάζει ο εισαγγελέας. Δεν διατάσσει, ρε φίλε. Έτσι γράφει. Ναι, ρε φίλε. Ναι, διέταξε προκαταρκτική. Ασκεί, ναι. Άσκησε. Άσκησε. Ωραία. Άρα αυτό τώρα θα μαζέψει καταθέσεις. Θα πάρει το φίλο αγώνα, θα πάρει τον παρατηρητή. Ναι. Θα πάρει και μετά μπορεί να καλέσει και ο ίδιος. Θα πει τον Ασπρομάλι, I'm the boss. Ναι. Come to me για να τη βρεις. Το γυμναστή δεν πρέπει να τον καλέσει. Φυσικά θα τον καλέσει. Έχει ήδη δώσει κατάθεση στην αθλητική βία ο κύριος Βαρδάκης. Πρώτα πάνε. Να που τη διατάσσει. Στην αθλητική βία. Η αθλητική βία κάνει την έρευνα. Ναι. Μαζεύει καταθέσεις. Και αυτή. Τα φιλαράκια μου. Ήδη έχει γίνει. Ας ελπίσουμε ότι ο παρατηρητής δεν θα αλλάξει κατάθεση. Θα θυμάται. Ναι, τελικά δεν μου είπαν για ασπρομάλι, μου είπαν για να είναι κοκκινομάλι. Πρόσεξε λίγο. Το φύλλο αγώνα και είναι, η έκθεση του παρατηρητή. Είναι τα ισχυρότερα. Και η έκθεση της αστυνομίας πηγαίνουν
και θεωρούνται ότι αυτή είναι η μαρτυρία. Ναι. Δεν καλεί το παρατηρητής εκεί να μιλήσει. Ό,τι έχει γράψει. Γι' αυτό λένε ότι είναι το πιο ισχυρό. Ότι δεν αλλάζει. Το πιο ισχυρό είναι το φιλογόνος. Θυμάσαι που λέγατε να καλέσει τον Κομίνη. Και έλεγε ο Κομίνης, έχω γράψει ότι έχω γράψει. Τα έχω πει, ναι, τα έχω πει. Δεν είναι αναγκασμένος να πάει. Σωστό. Τώρα, αν θέλει να κάνει καμιά κυβίστηση κανένας, μπορεί να πει και να. Να πάει από μόνο του. Να ζητήσει ο ίδιος. Και να πει να θα ήθελα να διορθώσω. Θυμήθηκα ότι. Ήταν κοκκινομάλης. Ναι. Όχι ασπρομάλης. Και δεν είπαν δε μπος, είπε φοράω κολόνια μπος. Θυμήθηκα ότι το τα έκανε Μπεγλαριστάν. Ναι. Λοιπόν, η απάντηση του Αλέξη Κούγια. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά που έγιναν έπρεπε να επιφέρουν μηδενισμό της άκρη. Αυτό λέμε. Παρ' όλα αυτά, με βάση το γεγονός ότι τελείωσε το παιχνίδι, δεν προβλέπεται μηδενισμό της άκρη. Βγήκαν και μάγκες από πάνω. Τέσσερις αγωνιστικές θα φάει. Θα φάει δύο, ναι, που θα γίνουν τέσσερις για την, ναι, υπότροπη. Και στην Έφεση θα φάει δύο. Θα γίνουν δύο. Δεν τρεις. Ξέρω αν θα γίνουν δύο ή τρεις. Λίγο δύσκολο. Αφού είναι υπότροπη, δεν μπορεί να πέσει η Κώστα. Θα φάει μία. Ω, ωραία. Λοιπόν. Πάντως την προηγούμενη φορά, ναι, που μπεγλέρισε. Δεν μπεγλέρισε. Είχε μπει στο ημίχρονο του ΑΕΚ ΠΑΟΚ ο κ. Μελισσανίδης. Τότε είχε τιμωρηθεί με την εξουσιαστική ποινή του ενός μήνα μακριά από τα γήπεδα και πρόστιμο 10.000 ευρώ. Παλιόπαιδο. Εντάξει, και ο Δημήτρη Μισελέδη είναι ποσό του. Τα πρόστιμα αυτά τα δίνουν, ναι. Ο Δημήτρη Μισελέδη δεν ξέρει. Τα δίνουν, ναι. Κρατιούνται τα τηλεοπτικά. Όχι, κανονικά τα πληρώνει και. Πώς τα πληρώνει, στην ΕΠΑ. Και επιστρέφουν στην ΕΠΟ. Ναι. Και ένα ποσοστό από αυτά. Μάλιστα. Επιστρέφει στις ομάδες. Με κάποιους τρόπους. Α, ναι, έχει, ναι, κάτι μπόνους και κάτι τέτοια, ναι. Λοιπόν. Στρέφουν στις ομάδες κάποια από αυτά. Μου έστειλαν ένα βίντεο. Ναι, Κώστα. Μου έστειλαν ένα βίντεο που ένας Καραγκιόζης. Ναι, Κώστα. Παρουσία των υπαλλήλων διοικούντων ποδοσφαιριστών προπονητών της οικογένειας Σαββίδη. Της οικογένειας Σαββίδη. Ωραία, ναι, είσαι νομικός και να λες ό,τι θέλεις να χάσεις. Στην Ξάνθη. Μα αν είσαι μονομικός, δεν σημαίνει ότι δεν έχεις και εσύ συνέπειες από όσα λες. Κάντε του μήνυση. Κάνει μια κλήρωση για το ποιος θα κερδίσει το αξίας 15 εκατομμυρίων ευρώ σπίτι μου στη Βουλιαγμένη. Ωραίος. 1800 τετραγωνικά και 4 στρέμματα οικόπεδα, το οποίο μπορώ να το δω στο Google. Λοιπόν, το οποίο παρά τη σημαντική πρόταση δεν δέχτηκα να το πουλήσω στην οικογένεια Σαββίδη. Στέργιο. Και να κρατήσω μόνο το δικαίωμα να το χρησιμοποιώ. Όπως έγινε με την ΠΑΕ Ξάνθη και τους Πανόπουλο Συγκελίδη που πούλησαν όλη την περιουσία τους. Ξενοδοχείο, πισίνες, γήπεδα, προπονητικά γήπεδα, αποδυτήρια, τρακτέρ, αυτοκίνητα στην οικογένεια Σαββίδη και κράτησαν μόνο μια ΠΑΕ αξίας 150.000 ευρώ. Όπως την αποτίμησαν οι ίδιοι. Τόσα δήλωσαν στην ΕΑ, στην Επιτροπή, ότι δανείστηκαν από την Τράπεζα Επανόπλο Συγκελίδης για να την αγοράσουν από την εταιρεία Via Land. Αυτό είναι αλήθεια. Τη οποία. Και αυτοί που κάνανε, ναι, in sports, όπως λεγόταν, ναι, 150.000. Τη οποία ήταν ιδιοκτησία, όπως και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία πούλησαν στην οικογένεια Σαββίδη. Και έχω να δηλώσω τα εξής. Πρώτον, εγώ πράγματι στοιχημάτισα το σπίτι μου, Στέργιο, αλλά για να το χάσω έπρεπε κάποιος να βρεθεί να δεχτεί να βάλει το στοίχημα. Έρε, δεν το βάλα. Και μου το είχε πει ο Σταύρος, ένα-ένα θα λήξει. Από ό,τι γνωρίζω και το γνωρίζουν όλοι, μέχρι το τέλος του παιχνιδιού Ξάνθη ΠΑΟΚ και μέχρι τότε που ο Λυσγάρας, ο πιστός εργάτης, έκανε το πέναλτι της καθυστερήσης. Που δεν έδωσε ο διαιτητής. Τι είναι ντροπή. Τι είναι ντροπή. Να στιγματίσει τις υποσχεριστές. Ας τον κάνουμε μήνυση. Ας τον κάνουμε μήνυση. Είναι ντροπή. Αλήθεια, τι ζημιά πάθαμε. Περίμενε. Αυτό δεν το είχαμε προβλέψει. Περίμενε λίγο. Όταν όμως στιγματίζεται τους παίκτες του Άρη με τον Ολυμπιακό, δεν είναι ντροπή. Είμαστε τα χιουσουφάκια του Ολυμπιακού. Εκεί δεν είναι ντροπή να στιγματίζεται πόδο φεριστές. Τι ήθελες και το πες τώρα, Στέργιο. Πάμε παρακάτω. Ναι. Για Άρη, όπως είπα, για πάω. Κανείς δεν τόλμησε. Τι ζημιά πάθαμε. Αυτό δεν το είχαμε προβλέψει. Ναι. Αυτό το πέναλτι θα έδινε μέχρι και ο Μαρινάκης. Το έδωσε ο Ισπανός στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Είναι ίδιο ακριβώς. Ούτε ο Σεμέδο, το ίδιο ακριβώς πέναλτι κάνει. Κανείς δεν τόλμησε να βάλει το στοίχημα. Ούτε η οικογένεια Σαββίδη. Ούτε ο κουμπάρος μου ο Πολυχρόνης με τις κακές συνήθειες. Ούτε η Χριστάρα με τα κόκκινα παντελόνια. Ωραία. Τα κόκκινα πουκάμισα και τα κόκκινα σακάκια. Ούτε ο ανιψιός σου Σαββίδη, δηλαδή. Ούτε ο ανιψιός Σαββίδη, ναι. Ο δισεκατομμυριούχος Καλπαζίδης. Όντως. Δεύτερον, ρε δυστυχισμένη, λίγη ώρα πριν σας έχει ξεφτυλίσει η αθλητική και τακτική δικαιοσύνη. Σωστό. Είσαστε με δύο δικαστικές αποφάσεις επίσημο παράρτημα του ΠΑΟΚ. Σας έχουν αφαιρεθεί 12 βαθμοί. Και αντί να ντρέπεστε γι' αυτό το διασυρμό σας και να κλαίτε τα λεφτά που δώσατε στον Μπαλτάκο, ο οποίος μετέτρεψε τη δικαιοσύνη σε μανάβικο, αφού για πατάτες και για ντομάτες μίλαγε στο δικαστήριο, και όχι να προβάλλει έστω και έναν ευπρεπή νομικό ισχυρισμό, κάνατε κλήρωση το σπίτι μου και το γυρίζετε σε βίντεο. Ιστερόγραφο 1. Ακόμα περιμένω τον Μπιαλόγλου και τη Χριστάρα
να έρθουν σε ένα συμβούλιο Super League να μου πούν κατάμουτρα αυτά που έγραψαν σε αυτή τη χυδαία ανακοίνωσή τους μετά το παιχνίδι της άλλης στην Ξάνθη. Γιατί τους περιμένω και θα τους περιμένω όσο καιρός και να περάσει για να τους πω και να τους κάνω αυτά που εγώ θέλω. Face to face, όπως λέει και η Χριστάρα, με τη μουσική υπόκριση της Σουζάνας. Τι σε πειράζει για την Ξάνθη αυτά που λέει εσύ? Δεύτερο. Πειράζει ο συγκεκριμένος, φίλε. Ιστερόγραφο 2. Διαχρονικά, όχι το όνομα. Ιστερόγραφο 2. Ναι. Κάντε ένα άγαλμα στο Μητσοτάκη και στο Γεραπετρίτη που αντί να σας υποβιβάσουν για τις ρωμιές σας, έκαναν το νόμο έκτρωμα και σας αφαίρεσαν μόνο 12 βαθμούς. Δίνοντας όμως σε μένα την ικανοποίηση ότι θα σας συναντήσω πάλι στην Ξάνθη όσο και στη Λάρισα. Με εκτίμηση και σεβασμό, Αλέξη Κούγιας, δικηγόρος Παραρίο Πάγου. Κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν θέλω κάτι να σχολιάσω. Απλώς θα πω την προσωπική μου άποψη. Την έχω πει okay, και πέρσι και πρόπερσι και όλα τα χρόνια. Η άποψη του παράγοντα Αλέξη Κούγια για μένα δεν έχει την παραμικρή σημασία. Εντάξει, είναι πρόεδρος μες ΠΑΕ. Και αύριο θα είναι κάποιες άλλες και μετά κάποιες άλλες που έχει αλλάξει 5 ΠΑΕ. Η άποψή του. Ούτε αυτό ως παράγοντας του ποδοσφαίρου δεν μου λέει τίποτα. Απ' την άλλη, ούτε και εγώ έχω μιλήσει για τον Κούγια. Σε σχέση όμως με το θέμα ΠΑΟ και Ξάνθης Στέργιο, μετά και την απόφαση της αθλητικού δικαστή, ο ΠΑΟ, αν θυμάσαι, απειλούσε με μηνύσεις για τα κατασκευάσματα κτλ. Πλέον δεν μπορεί να κάνει σε κανέναν μήνυση για αυτό το θέμα, γιατί πάρα πολύ απλά μετά την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που ήταν στημένη, λέμε ότι είναι στημένη και η αθλητική δικαστής, η οποία λέγαμε ότι δεν είναι δεσμευτική. Θυμάσαι, Κώστα, πως μαλώναμε εδώ πέρα. Ότι δεν είναι δεσμευτική. Και σήμερα τι λένε? Ότι η αθλητική δικαστής θεώρησε δεσμευτική. Μετά, όταν λέω εγώ ότι δικαιώνομαι, μου λέτε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Η απόφαση της ΕΕΑ είναι δεσμευτική. Και φαίνεται από το σκεπτικό της απόφασης της αθλητικού δικαστής. Βγαίνει λοιπόν και πείτε τώρα ότι. Η δικαστής αυτό έκανε. Εδώ και δύο μήνες που λέγαμε ότι δεν είναι δεσμευτική, θα μου πείτε, αυτό έλεγε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί αυτό είναι το συμφέρον του. Γιατί ήξερε ότι αν ισχύσει αυτό που ισχύει πραγματικά, θα έπρεπε να πέσει. Αν το έχω κάνει, να υποβιβαστώ. Τώρα δεν βλέπω όμως να λέει αν το έχω κάνει να υποβιβαστώ. Είσαι ικανοποιημένος από την αντίδραση του ΠΑΟΚ μετά από την τιμωρία? Ούτε γονιτογράφημα είδα τώρα να υπάρχει, ούτε κανένα τίποτα για την αθλητικό δικαστή είδαμε να υπάρχει. Θα τα δούμε. Υπάρχει και φετίο, είπε ο Μπαλτάκος, θα το δούμε στο δεύτερο τέτοιο. Υπάρχει μια χαλαρή. Έβαλε και δύο insta story ο Γιώργος και τέλος. Η ιστορία γράφει πάντως. Η κυβέρνηση άλλαξε τον νόμο και αντί για υποβιβασμό υπήρξε τιμωρία φέρνης βαθών χωρίς μάλιστα να περάσει στον ΚΑΠ και στην ΕΠΟ. Δεν υπάρχει πουθενά. Ένα θέμα έχουμε. Ναι, θα το αναλύσουμε αυτό στη συνέχεια. Για τα εισιτήρια πριν από λίγο από τη Super League. Ποια εισιτήρια? Το έχει το Γκαζέτα. Πρώτο στα εισιτήρια ο Ολυμπιακός, Στέργιο. Ναι. 266.511 εισιτήρια. Ο μέσος όρος 24.228. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 239.523 εισιτήρια σε 13 αγώνες. Ο μέσος όρος του είναι 18.425. Η ΑΕΚ είναι στην τρίτη θέση. Είχε ένα κυκλισμένο με τον Όφη. 189.015.808. Τέταρτος ο Άρης. 133.441 εισιτήρια. Μέσος όρος 10.265. Πέμπτος ο Παναθηναϊκός. Ο Άρης, ο οποίος δεν έχει ξένους διαιτητές στα παιχνίδια του, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει. Και στο πρώτο παιχνίδι που είχε ξένο διαιτητή και σφίριξε κανονικά στο πρώτο ημίχρονο, έδωσε δηλαδή ένα κανονικό πέναλτι. Ναι, ναι. Δεν απέβαλε ενώ δεν έπρεπε να αποβάλει. Δεν έδωσε πέναλτι στις βουτιές της ΑΕΚ. Μπήκαμε στο ημίχρονο και πιάναμε τα ρήπα πάντς. Ναι. Τον βοηθό. Και κάναμε μπούκες και ορμούσαμε και κοπανούσαμε τον πρόεδρο του Άρη. Έτσι. Και στο δεύτερο ημίχρονο βγαίνει στο 50 και βγάζει κόκκινη κάρτα. Παναθηναϊκός πέμπτος. Σκέψου να σου πω, αν έκανε αυτά στους ξένους ελίτ Πορτογάλους διαιτητές, τι κάνει στους Έλληνες. Τι κάνει στους Έλληνες. Σκέψου. Ναι, ναι. 5.693 ο Παναθηναϊκός πέμπτος, έκτος ο Όφη, 4.476, τελευταίος ο... Πες Στέργιο, ποιος είναι τελευταίος? Ο ΠΑΟΚ. Τελευταίος Στέργιο. Ο Ατρόμητος. Σε αυτό που έλεγε πριν ο Χρήστος, το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τους Έλληνες διαιτητές να ανοίγουν το στοματάκι τους. Ναι, έχει δίκιο. Εντάξει, γιατί φοβούνται. Μιλάμε για άβουλα όντα. Τι εσείς να ανοίγουν. Χρήστα, δε. Θα βρεθούν σε κανένα χαντάκι, ρε. Να πούνε, αφού, αν έχει υπάρξει έστω και μισός που κάποιος παράγοντας τους έχει σφαλιαρίσει, τους έχει να μην πω τι έχει κάνει. Να πούνε την άλλη μέρα, για προσωπικούς λόγους φεύγω από τη διαιτησία. Χρήστα, δε. Είναι μεγάλη πηγή του κακού όλοι αυτοί οι Έλληνες διαιτητές. Οι παράγοντες καταρχήν το θεωρούν μαγκιά να πηγαίνουν στα αποδυτήρια, παιδιά. Μέχρι και στην Εψημή πηγαίνουν και τους πλακώνουν. Αν θέλεις όμως να παίρνεις πίσω το χιλιαρικάκι σου, να δέχεσαι και τις φαλιάρες, να δέχεσαι και τα κασκόλ,
Δεν και τι απειλέ και τα σκαμπίλια και όλο το άλλο. Είναι οι ενώσει, Στέργιο. Οι 52 ενώσει που βγάζουν πρόεδρο την ΕΠΟ για να βγάλει ΚΕΒ που θα ορίζει. Καλό παιδί, ακούστε να το βάλουμε. Ναι, να ανεβεί λίγο. Ορίζεται όχι με βάση αν έχει την ικανότητα, αλλά με βάση σε ποια ένωση ανήκει. Αν η ένωση στην οποία ανήκει στήριξε την εκάστοτε διοίκηση της ΕΠΟ, ναι. Τότε παίρνει και το διαιτητή της ναι. Στη μεγάλη αν, κατηγορία. Λοιπόν, εσύ Χρήσανθε, πήγαινες διαιτητής στα Σούρμενα που θα έκανε ομάδα της Σούπερ Λίγκας και ο πρόεδρος των Σούρμενων σου άρχισε τις φαλιάρες. Ναι. Και ο παραδιαιτητής δεν έγραφε τίποτα. Ναι. Και δεν σε κάλεται η ένωση. Και καθώ η διαιτησία είσαι άξιο μοίρα. Αν έπαιρνα 5-6 χιλιάρικα το ωραία, μήνα, ενώ πριν ήμουνα. Είσαι λοιπόν. Ενώ ναι, πριν ήμουνα λοιπόν, delivery στο σαντουιτσόδικο το Σούρμεν. Ναι, είσαι λοιπόν άξιο τη μοίρα σου. Όχι, ρε φίλε, για τα λεφτά τα κάνει όλα. Και κάν, ναι. Ένα νέο παιδί, παιδιά ναι. Που ξεκινάει τη διαιτησία δεν ξεκινάει με αυτά τα δεδομένα. Ναι. Ναι. Ωραία, άρα είσαι άξιο τη μοίρα σου. Να μην παραπονιέσαι. Για τα λεφτά παίρνουν. Να μην παραπονιέσαι. Ναι, αυτό. Μπορεί να έχουν πάρει και διαιτητέ αυτό. Ναι. Άρα να μην παραπονιέσαι, αυτό λέμε. Ποιο παραπονιέται. Οι διαιτητές να, να μας προστατεύουν και δεν είναι αυτό και τα κάνουν αποχή. Όχι, δεν κάνεις αποχή. Θα πας σπίτι σου άμα δεν σε καλύπτει. Το ξέρεις. Για τα μάτια του κόσμου. Ποιον τον? Τον Αυγερινό. Ναι. Έναν άγνωστο φως μου. Έβδομος. Οι καημένοι διαιτητές, άσε με ρε Κώστα, με έβδομος και όγδος τώρα. Τελευταίος είναι ο Ατρόμητος. Τελευταίος είναι ο Ατρόμητος, όντως. 1232 εισιτήρια. Του οποίου Ατρομήτου όμως έπαιξε ξένος διαιτητής. Ατρόμητος Ολυμπιακός. Φίλε, η μεγαλύτερη πληγή αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο ναι, Περέιρα. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος. Oh. Ενώ γίνοντας αγίνονται, λέει θα βάλει πάλι Έλληνες διαιτητές στα play-off. Ναι, αλλά είπε γιατί. Γιατί? Δεν βρίσκει ξένους. Άρα είναι άχρηστος. Κοίταξε εδώ που τα λέμε πρακτικά τώρα είναι δύσκολο με τόσα μάτς. Δεν είναι τόσα μάτς κολλητά. Τον Ιωαννίδη τον έκανε του στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Το άλλο τον έκανε στο Ακάρις. Ποιος θα έρθει να είναι τόσο σοβαρός. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Θα πάνε να πάρουν Αλβανία από τη Βουλγαρία και από το Καζακιστάν. Να βάλουμε λοιπόν πάλι τον Καραντώνη και τον Ευαγγέλου. Να σε ρωτήσω κάτι που επίσης θα σου αρέσει. Ο Μελισανίδης που έκανε τον ντου δεν ήταν στη συνάντηση με την UEFA και τη FIFA για να βρεθεί λύση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στους Big Four. Ναι, ήταν. Για πες μου λίγο. Ο ένας, όπως λες, έχει τα θέματα με τη δικαιοσύνη. Ο ένας ο συνομιλητής. Ο άλλος παίρνει και πιάνει τα τέτοια του διαιτητή, του βοηθού. Ο άλλος, το λέω εγώ δεν το υιοθετήσει, έχει μπει με όπλο. Μία φορά, ένα λάθος έκανε, αλλά έχει μπει. Ο μόνος δεν έχει κάνει τίποτα, ο Αλαφούζος. Αυτοί λοιπόν οι τρεις πάνε να λύσουν το ποδόσφαιρο και να το εξηγιάνουν. Τι ασχολούμαστε. Τι ασχολούμαστε. Και μου λέει ο άλλος να βγάλει ανακοίνωση ο Άρης. Τι θες να βγάλει ένα κοινό. Να βγάλει, ρε. Άσε μας, Κώστα. Να βγάλει. Να κάνεις εσύ τη δουλειά σου. Ποια δουλειά μου. Να στοχοποιηθεί ο Άρης. Άσε τώρα. Τώρα θα στοχοποιηθεί ο Άρης. Στοχοποιημένος είναι. Τότε. Δεν θέλουμε άλλο. Οκ. Okay. Κρίνεστε. Κρινόμαστε. Λοιπόν, ναι. Συνεχίζουμε. Διαβάσαμε και την ανακοίνωση του κ. Κούγια. Πάμε στο διάλειμμα. Είπαμε για την αντίδραση της Ξάνθης, η οποία θα έρθει αύριο με συνέντευξη τύπου του κ. Πανόπουλου. Για τα του ΠΑΟΚ θα μας τα πει ο Στέργιος σε λίγο, όπως και τα του Άρη, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει καθημερινό ρεπορτάζ. Τα μπασκετικά μας θα πούμε πιο μετά. Έχουμε ξεκούραση. Έχουμε ξεκούραση το Σαββατοκύριακο. Οπότε, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πες τους χορηγούς. Για να φύγουμε. Μαζί μας την πρώτη ώρα. Ότο καλογερά, Στέργιο. Μαζί μας την πρώτη ώρα. Συγγνώμη, φίλε. Ότο καλογερά. Πριν από κάθε ταξίδι για υπεύθυνο έλεγχο. Ασφαλείς και καλές διακοπές. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Σέρβις, ανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά. Και αυτοκίνητο αντικατάσταση. Πολύ σημαντικό. Τρία καταστήματα Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρίας. Εσπερίδα 19 Παλάσι Μαχικού Ωραιοκάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη και φυσικά στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Και μαζί μας και ο Κορνήλιος Παλάς, το ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Αχαίολα Θεσσαλονίκης, μόλις 10 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Μια ομάδα δεν έχει εκεί κοντά να αγοράσει τον Κορνήλιο. Ναι, ρε παιδιά, αντί να πάτε να αγοράσετε το σαλέ, τον Κορνήλιο πρέπει να πάρετε. Ναι, ρε, Στέργιο. Τη Χαλκιδόνα, ο Μαδάρα. Το βαθύ. Άσε μας και εσύ, να με βάλετε με ένα πρόεδρο. Ναι, ναι. Να. Τα πήρα το Σαββίδιο Σμυρναϊκός. Ναι, α, μπράβο. Ο Τσαλτίδης, ο γνωστός δημοσιογράφος. Αναγέννηση προχώματος, φίλε. Τι δίπλα είναι το χωριό. Χρυσάνθε, έχει ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, έχει πολλά. Να το πάρει όλα. Χαλκιδόνα, αναγέννησε, φιλομαδάρα. Χαλκιδόνα, ναι. Χαλκιδόνα. Ηρακλή Γέφυρας, παίζουν οι κόρες. Ηρακλή Γέφυρας. Οι κόρες του Τσαλτίδη παίζουν την ομάδα του Ιβάν. Λοιπόν. Διαθέτει γυμναστήριο, εστιατόριο, καφέ, μπαρ, άνετους χώρους, πάρκινγκ. Δεν έχει πάει ακόμη η Ειρήνη Μαρούπα εκεί. Για να κάνει και Στέργιο. Να μείνει. Όχι, να κάνει με το κινητό. Εκτίμηση. Εκτίμηση, μελέτη. Παύλα, αυτοψία. Σημείο φιλοξενίας αθλητικών συλλόγων που το επιλέγουν
Για διαμονή και διατροφή κοντά στην πόλη αλλά μακριά από τη φασαρία της. Ιδανικός προορισμός για άνετη διαμονή και χαλάρωση. Κορνήλος Παλάς 2-31-07-23-700 ή στο cornelospalas.gr. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Το Ιβιτσόσκυλο λέει. Τι λέει? Το καλύτερο μπεγλέρι είναι τελικά τα κλειδιά στο χέρι. Δεν είχα ποτέ αυτή τη συνήθεια. Να μπεγλερίζεις? Ναι, να μπεγλερίζω. Μόνο κάποια στιγμή όταν έκοψα το τσιγάρο, αλλά πάλι δεν. Η ΠΑΕ Άρης εκφράζεται τη βαθιά της θλίψη για το θάνατο του Μιχάλη Τροχανά, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών. Ο ΕΚ λοιπόν υπήρξε φίλος της ομάδας μας και οι παλαιότεροι δεν ξεχνούν τη συμβολή του στον Άρη την αποφράδα σεζόν, Χρυσανθέ, 1997-1998. Τότε που κατάφερε να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του συλλόγου και με τη συνεισφορά του περίφημου 20.000 των απλών Αριανών. Τις έχω τις αποδείξεις, παιδιά. Κατάφερε ο Άρης να μείνει ζωντανός. Ναι. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη βοήθειά του. Καλό ταξίδι, Μιχάλη Τροχανά. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα λέει σε πιο μεγάλο αφεντικό χρωστάει χάρη ο καρυδοθράφστης που το μάτς δεν διακόπει. Στον εαυτό του. Στον εαυτό του. Λοιπόν, δεύτερη ώρα, ναι. Και πάμε λίγο και στο ρεπορτάζ. Η επόμενη μέρα φυσικά όσον αφορά στον ΠΑΟΚ Στέργιο. Βλέπω λίγο χαμηλά τα, ναι, χαμηλά τα δεδομένα. Βλέπω λίγο τους τόνους ήρεμους. Με δίδυμο αμυντικό εμένα και το Στέργιο στο παιχνίδι. Τον στόπερ. Και θα παίξουν στόπερ. Και θα έπρεπε να πάρουν εδώ καιρό λεπτά συμμετοχή για να είναι λίγο περισσότερο έτοιμο. Τα παιδιά. Λίγο, όχι πολύ. Αλλά κακώς μέχρι τώρα ήταν στην απέξω. Ναι. Είναι λάθος διαχείριση του Φερέρα. Γιατί όταν ο Κρέσπο μένει εκτός και κάνει τη σεζόν και έχεις δύο στόπερ, τον Βαρέλα και τον Νίκασον, θα πρέπει σε κάθε ευκαιρία να βάζεις είτε το Μιχάη είτε το Μιχαηλίδη. Σε αυτά τα 7-8 μάτς, 9 πόσα έχει παίξει ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Κρέσπο, για όταν τους χρειαστείς έναν εκ των δύο ή και των δύο, που και πάλι από λάθος του ΠΑΟΚ δεν θα έχει στα play-off στην πρεμιέρα ούτε τον Βαρέλα ούτε τον Νίκασον. Ο Βαρέλα τραυματίστηκε, οκ, κακιά στιγμή. Αλλά αυτό που έγινε με τον Νίκασον είναι πραγματικά ανεξήγητο. Καταμαρτυράει λίγο το χάος που υπάρχει στο αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να παίζει ο βασικός σου στόπερ με τρεις κίτρινες κάρτες, ναι. Να παίρνει ακόμα μία και να συμπληρώνει κάρτες, ενώ αν έπαιρνε μια κάρτα με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, δεν θα έπαιζε στην Ξάνθη, θα έπαιζε ο Μιχάη και θα όλα καλά. Σβήνονταν οι κάρτες του Ίκασον για τα play-off. Εντάξει, ούτε εγώ δεν τα κάνω αυτά δηλαδή, με λίγα λόγια. Όπως έγινε με τον Ίκασον, το ίδιο συνέβη και με τον Αγκούστο. Με τη διαφορά ότι είχε 6 κάρτες ο Αγκούστο, πήρε άλλη μία, 7 στην Ξάνθη. Και ανταγιά. Θα λείπει από 2 παιχνίδια. Μεγάλη επιτυχία. Και ενός κακού μοίρε έποτε, έρχεται ο τραυματισμός του Βαρέλα, έρχεται και η κόκκινη του Γιαννούλη. Και ο ΠΑΟΚ θα πάει με Μάτος Βιερίνια λογικά στις πτέρυγες. Η λογική λέει ότι ο Βιερίνια θα είναι έτοιμος μέχρι την μεθεπόμενη Κυριακή, όποτε και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Και το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Η λογική λέει επίσης να δούμε Μιχάη και Μιχαηλίδη μια χαρά. Με ό,τι έχει ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει. Εντάξει, αδιάφορο είναι ο Ολυμπιακός, φίλε. Ναι. Και ο άλλος έπαιξε με 17 χρόνια τον ατοφύλακα. Για κάνουμε δηλαδή. Έτσι το ποδόσφαιρο. Με το παιδάκι. Και όλος τυχαίως έρχεται το δημοσίευμα από την Πορτογαλία που λέει: η Sporting θέλει Μπράγκο. Ο Μπράγκο είναι τελειωμένος, Κώστα. Στέργιο. Από τον ΠΑΟΚ. Ο αθλητικός απλά μετράει μέρες μέχρι να την τελειώσει η σεζόν. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει. Το που θα πάει μετά, ας το αποφασίσει ο ίδιος. Και αν είναι καλός ή κακός, θα φανεί εν μέρη και στην επόμενη ομάδα του. Ναι, αλλά στο ΠΑΟΚ TV τότε και τα λοιπά, φοβερός ο Μπράγκο και τέτοια. Λέγονταν. Εντάξει. Πριν από ένα μάτσο. Γράφτηκε ότι καλά τα είπε. Δεν είναι γράφτηκε. Φοβερός και τρομερός. Καλά τα είπε, καλά δεν τα έκανε. Τι είπε? Καμιά φορά παίζει ρόλο. Εγώ άκουγα συνάδελφο σε εκπομπή, πέρα ότι μιλούσε για τις ερωτήσεις του συναδέλφου, τα είπανε φοβερά. Όλο τυχαίως δουλεύαν στο ίδιο ραδιόφωνο. Ναι, όλο τυχαίως, ναι. Λοιπόν, πέρα ότι του σήμνησε ότι τα κάνα τα είπαν καταπληκτικά. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Τι άρε είναι αυτέ και τα λοιπά. Μπράβο, τα είπε φοβερά ο Μπράγκ και τα λοιπά. Και δεν έκανε ούτε μία μεταγραφή το Γενάρη. Ναι. Ούτε μία. Γιατί το καλοκαίρι. Δεν φταίει αυτό. Συγγνώμη. Το ότι πήρε ό,τι πήρε και πλήρωσε τα λεφτά που πλήρωσε και αντί από τα 2 εκατομμύρια το Financial Fair πήρε στα 10, δεν ξέρω πόσο πήγε. Δεν είναι επιλογή του Μπράγκου Χρυσή, για παράδειγμα, ο στόχο. Νέα είδηση. Έφεση από τη Λάρισα. Ναι, Κώστα. Ζητάει υποβασμό ΠΑΟ και Ξάνθης. Μπράβο τη Λάρισα. Η ομάδα του Αλέξη Κούγια ζήτησε το
αυτό που λέει ο κανονισμός, ο ΚΑΠ, να μην ισχύσει αναδρομικά η φωτογραφική ρύθμιση της κυβέρνησης, όπως λέει, για τη σωτηρία του ΠΑΟΚ να εφαρμοστεί ο νόμος. Βάζει το αυτοδιοίκητο. Στέργιο. Λοιπόν, κοίταξε. Αυτή είναι η είδηση. Αναμενόμενο ήταν. Αυτό να γίνει λίγο μάθημα στην ΠΑΟΚ. Θα πρέπει λίγο να απλώσει τα πλοκάμια, δηλαδή σκεφτόμουν. Όταν φτάσει η εκδίκαση. Να πάρει κι άλλες ομάδες, εννοεί. Όταν φτάσει η εκδίκαση. Συγγνώμη, τι εννοεί να απλώσει τα πλοκάμια. Όχι, ρε, εννοεί. Θα με αφήσει να ολοκληρώσει και θα είναι καλά σου. Αυτό πετάχτηκε, αλλά τι εννοεί. Άντε με το χιούμορ στο ηλίθιο τώρα. Αυτό το είπε. Ηλίθιο χιούμορ σου είπε. Ναι, το ξέρω. Εντάξει, δεν πειράζει. Γιατί όταν λοιπόν θα γίνει η εκδίκαση. Όταν θα γίνει η εκδίκαση του ΑΕΚ Άρης. Εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚ θα ήμουν εκεί. Με 50 δικηγόρους. Έχω ένα συμφέρον. Φυσικά και. Να τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Δεν θα πάει ο ΠΑΟΚ. Γιατί είναι αφιψηλού, έχει άλλο επίπεδο. Όχι, και γιατί αυτό. Άρης. Γιατί είναι Άρης δεν θα πάει. Αν ήταν ΑΕΚ Λάρισα. Ο Στέργιος το λέει αλλιώς. Αν ήταν ΑΕΚ Παριώνιος. Αυτό λέει ο Στέργιος. Δεν έχει πάει. Ο Ολυμπιακός Πλατανιάς δεν πήγε. Ο Στέργιος λέει άλλο. Ολυμπιακός Πλατανιάς δεν πήγε. Στέργιο, τι λέτε, δεν έχει πάει πουθενά. Πήγε. Ολυμπιακός Πλατανιάς πήγε. Πώς δεν πήγε. Πέρσι. Επειδή είναι Άρης δεν θα πάει. Καλά. Τι καλά. Με γεγονότα εγώ σου μιλάω. Πες μου ένα γεγονός που. Και αμφισβήτησε το ένα από αυτά που έχω πει. Ένα. Πήγε ο Ολυμπιακός Πλατανιάς. Πήγε. Άρα μην μου λες ότι είναι φαψιλό. Στην ΑΕΚ δεν θα πάει. Ο Στέργιος εννοεί πιο δυνατά θέλει. Γιατί είναι ο Μελισσάν. Πιο δυναμική, πιο δυναμική παρουσία. Αν ήταν ΑΕΚ Πανιόνιος θα πήγαινε. Πιο δυναμική παρουσία. Για σένα δουλεύω. Δεν θα πήγαινε. Ερώτηση για τον Χρήσανθο. Στο φύλλο αγώνος, γιατί ο κύριος Ράντος αναφέρεται ως ερμηνέας. Τι. Παιδιά, τώρα δηλαδή από όλο το θέμα αυτό παρατηρήσατε εσείς. Μπορεί να τον έβαλαν. Ναι, τον γράφουν έτσι. Και τι, και εγώ έχω δηλωθεί έτσι. Ως ερμηνέας. Και ξέρω μάλιστα in English. In English. Ο Ράντος. In English. Πρώτη φορά τα ακούω. Μπορεί να μην έχει περαιτέρω θέσεις να δηλωθεί. Δηλώνονται βοηθοί των φυλάκων. Στο φιλογόνο του Ποδοσφαίρου. Έχει UEFA Pro, ξέρω εγώ, για να τον δηλώνουν έτσι. Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή. Αυτή την εικασία κάνω. Δεν κολλάτε τώρα, ναι, εντάξει. Αν και νομίζω ότι έχει ο Ράντος, ρε παιδιά. Δεν είμαι βέβαιος, θα το δω. Και συνοδός ομάδας έχει στο φιλοαγώνος και διερμηνέας έχει. Και φροντιστής ο έχει. Ο Μπέος και ο Κούγιας δηλώνονται. Σας πείραξε ο Ράντος. Πρόεδρος ομάδας Κούσης Κωνσταντίνος. Ναι. Τα πάντα, τι θέλετε δηλαδή. Λοιπόν, παιδιά, ίσονος σημασίας είναι αυτές οι λεπτομέρειες. Βεβαίως και με το γράμμα του νόμου πρέπει να υπάρχουν άλλα, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι αυτά που επηρεάζουν τη ζωή μας και το πρωτάθλημα. Δεν αλλοιώνουν κάτι δηλαδή. Αν ο Κούσης δηλώνεται φροντιστής. Λοιπόν, και λέγαμε Στέργιο ότι πρέπει να είναι πιο δυναμική η παρουσία του ΠΑΟΚ. Επίσης. Τι λέω εγώ, την ναι. Δυναμική είναι, δηλαδή τι να κάνει. Σου λέει παντού να υπάρχει. Να, καλά, έχει δίκιο. Εδώ δεν υπήρχε στην υπόθεση. Να κάνει ένα μήνα λέγαμε ότι γελάνε κάτι, οι τέτοιοι και δεν υπάρχει θέμα και θα καταρρεύσει. Να σου πω και κάτι ΠΑΟΞΙΔΙΚΑ. Ναι. Δύο πρωταθλήματα του κλέψανε. Αν μου το δει ΠΑΟΞΙΔΙΚΑ. Δύο, όχι ένα. Έτσι δεν Στέργιο. Ο Ολυμπιακός έλεγε το περσινό να κλέψει. Δύο στα χαρτιά του πήραν. Συγγνώμη, αλλά αν έκανε γκέλα. Αν καταδικάστηκε την περίπτωση της Ξάνθης. Να πέσουνε. Άρα, να πέσουνε. Ισχύει, πρόσεσε λίγο. Ναι. Άρα ισχύει ναι. Σύμφωνα με τους δικαστές. Δεν το λέω ισχύει. Πλέον εγώ. Ο δικαστής δεν επιβεβαίωσε τίποτα, Χρήσανθε. Δεν εξέτασε την ουσία. Ο δικαστής πήρε την. Αυτό που το διάβασε. Την επιτροπή. Αυτό που το διάβασε δεν εξέτασε την το ουσία. Λέει ο ΠΑΟΚ. Το λέει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Για, ο δικαστής όμως εξέτασε μια χαρά την ουσία. 34 σελίδες είναι το. Κουράστηκε 34 σελίδες και έχει μπει στην ουσία. Άνω κάτω τελείως εισαγωγικά έχει μέσα. Κώστα, το δεν εξέτασε την ουσία το λένε μόνο του ΠΑΟΚ ναι. Για να υποστηρίξουν αυτό που λέγανε και πριν. Ναι. Ότι δεν εξέτασε την ουσία και τα λοιπά. Ναι. Την ουσία εξέτασε και μπήκε και στην ουσία και φαίνεται κανονικά γιατί έκανε και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Και μπήκαν σε όλη τη διαδικασία. Ο Μπαλτάκος το ρώτησε και είπε δεν είναι αυτό και γιατί είναι αυτό και γιατί είναι εκείνο. Ναι. Και είπε θα κρίνω εγώ. Και βάσει με ποιο τέτοιο τον τιμώρησε τώρα με αφαίρεση βαθμών. Με τα στοιχεία, Κώστα. Δεν υπάρχει στον ΚΑΠ μέσα τέτοια τιμωρία. Στον ΚΑΠ δεν υπάρχει γιατί ισχύει, Κώστα, ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μη λες ότι να είναι. Αναδρομικά. Όχι. Το αναδρομικά δεν υπάρχει. Η τιμωρία είναι λάθος. Αυτή τη στιγμή είναι υποβασμός ναι. Η τιμωρία. Δεν έχει περάσει, δεν έχει ψηφιστεί από τη Γενική Συνέλευση ΕΠΟ. Αλλά δεν είδα τον ΠΑΟΚ να βγει και να πει. Σωστό. Γιατί με τιμωρήσατε αφού δεν υπάρχει αυτή η τιμωρία με αφαίρεση βαθμών. Τιμωρήστε με την κανονική. Αυτό που πάει να κάνει ο Κούγιας δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Ότι υπάρχουν στοιχεία πλέον όμως υπάρχουν. Μη λέμε ότι να είναι, δεν υπήρχε τίποτα. Μια σκευωρία που ανακαλύφθηκε από ένα ρεπορτάζ που από αυτό που δεν ξέρει να διαβάζει. Μια στημένη κατηγορία. Ένα κατηγορητήριο που γελάνε όλοι. Μπήκε ένας και μετέφερε 6,7 εκατομμύρια στη μέρα. Σε κάθε περίπτωση λέω εγώ όμως ότι αν το δεις ΠΑΟΞΙΔΙΚΑ, δύο πρωταθλήματα τους κλέψανε στα χαρτιά. Δύο, τι. Ποια είναι τα δύο. Στέργιο. Το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, δηλαδή η Super League. Ναι, εναντίον μας. Γιατί ο Χρήστος πάλι έκανε τη δικαστική αποκάλυψη ότι μάλιστα στην ουσία. Ναι.
στο πλαίσιο που οριοθετεί η εν λόγω διάταξη, τη δικαιοδοσία του, αλλά και περιορίζει το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΠ, όπως παραπάνω αναφέρθηκε, μπορεί μόνο και υποχρεούται να επιβάλλει τις αντίστοιχες ποινές όπως αυτές ορίζονται στο προαναφερόμενο άρθρο, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να κρίνει εκ νέου την ουσιαστική νομική βιασιμότητα της διαπιστωθήσας παράβωσης. Την ποινή μόνο ταυτοποιεί. Την ποινή ταυτοποιεί. Και λέγατε εσείς δεν ισχύει. Θα σου θυμίσω ποιο. Και μπορεί να μπει στην ουσία. Ποιο πριν από δύο λεπτά έλεγε ότι μπήκε στην ουσία της υπόθεσης. Θα σου θυμίσω. Μπήκε ενώ δεν μπορεί κανονικά να μπει και δεν πρέπει να μπει. Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να δω. Διαπιστώθηκε η παράβαση. Πέφτεις. Κανονικά αυτό πρέπει να κάνει μόνο. Άρα, αφού λες εσύ ότι ισχύει αυτό, και σε δεύτερο βάθμο δεν έχεις καμία ελπίδα. Ή μήπως η ΕΠΟ μπορεί να μπει στην ουσία. Άρα μου λες να μπει στην ουσία. Περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα, Χριστιανέ. Συγγνώμη, αφού εδώ λέει. Μπορεί να μπει στην ουσία. Τώρα δεν διάβασα ότι δεν μπορεί να μπει στην ουσία. Τελικά μπορεί ή δεν μπορεί. Γιατί όταν το έλεγα ένα μήνα, οι δικηγόροι σας και όλοι σας. Λέγατε ότι λέω μπούρδες. Όταν ο Αρκούδης βγήκε και είπε είναι δεσμευτική, τον απαξιώσατε. Και λέγατε ότι δεν ξέρει τι του γίνεται. Απαξιωμένος και είναι... μου έλεγε στο Σημειοφορίδη και τον άλλο τη δικηγόρο του ΠΑΟΚ που λέγανε ότι δεν είναι δεσμευτική. Δεν είναι του ΠΑΟΚ, κάνεις λάθος. Πιο απαξιωμένος από τον Παναγόπουλο δεν υπάρχει. Φίλα, δεν έχετε κάτι σημαία. Τι με τον Παναγόπουλο. Η ΕΠΟ έβγαλε και ανακοίνωση για τον Παναγόπουλο. Η ΕΠΟ έβγαλε και ανακοίνωση για τον Παναγόπουλο. Την είδε. Ότι δεν έχει ο Άρης καμία εμπλοκή. Οι ομάδες από το 17 και έπειτα. Δύο μέρες έπαιζε όμως τα site να μην παίξει τα play-off ο Άρης. Κίνδυνος από κουλουχέρι. Καλά τα site και τώρα δεν ξέρετε. Ό,τι γράψει στα site το βάζουν. Για την ΑΕΚ παίχτηκε. Για την ΑΕΚ παίχτηκε. Θα σου πω εκτός αέρα πώς παίχτηκε για την ΑΕΚ. Τον είπαν οι καρφώνες μόνο με Άρη, βάλε ναι. Το καφέ να κάνει για το Μεριστανίδη να φανεί ότι είμαστε πιο σοβαροί. Παιδιά λέει Αριανό, είμαι το είπα, λέει για το Ράντο, λέει για το Χρήσανθο, λέει να το δει. Μου έκανε λέει εντύπωση. Καλημέρα, καλημέρα. Μπορεί να, λέω, μπορεί να μην έχει UEFA Pro και να το βάλανε. Ναι, εντάξει. Δεν χρειάζεται να. Αν στο εφετείο δεν δικαιωθούμε, Στέργιο, απαιτώ να αποδοθούν ευθύνες. Ποιος ήταν αυτός που δεν προστάτεψε την ομάδα από αυτήν την ιστορία με την Ξάνθη. Προστασία εννοώ να προβλέψει ακόμα ότι και με γονατογράφημα θα βρούμε μπελά. Ιβάν, πρόσεξε ποιος πληρώνει. Το έχουμε πει. Λέει ο Γιώργος. Όταν σου κλέβουν ένα πρωτάθλημα σε δύο αγώνες μέρα μεσημέρι μέσα στην Τούμπα, έπρεπε να ήσουν προετοιμασμένος για τα πάντα. Να υπερασπιστώ λίγο τους δικηγόρους. Να ξέρεις με τι έχεις να κάνεις. Να υπερασπιστώ. Εγώ πρόσεξε, Χρήστανθε, το λέω και χθες που έλειπες. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Θέλω άλλους 52. Ναι, ωραία. Θέλω 20 να άτομα. Λοιπόν, ναι, 52. Θέλω 20 άτομα να είναι επικεντρωμένοι στην υπόθεση των στημένων αγώνων, 20 να είναι στην άλλη την υπόθεση, 30 να είναι εκεί, 50 να είναι στα μέσα, 10 να είναι στην επιτροπή. Αυτό, στην επικοινωνία. 100 θέλω. Στην επικοινωνία ποντάρες. Και άλλους 200 θέλω στην επικοινωνία. Τους έχεις τους 200. Θέλω και ένα Σάββα Θοδωρίδη, μάλλον θέλω δύο Σάββες με τέσσερα μικρόφωνα να βγαίνουν και να διαλύουν όλο τον κόσμο. Εντάξει, τους έχεις τους 200 στην επικοινωνία. Δεν τους έχεις, Χρυσάδε. Και γι' αυτό το λόγο οι 200 λέγανε ότι δεν είναι Σάββα δεν έχω. Σάββα ότι δεν είναι έχω. Γονιτογράφημα, ότι δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε τον Κωνσταντζέζη για το έχω. Είναι αυτό. Και τώρα ο κόσμος του ΠΑΟΚ πέφτει από τα σύννεφα που βλέπει τις ποινές και βλέπει και στοιχεία. Πέφτει από τα σύννεφα γιατί αυτό το οποίο άκουγε επί τρεις μήνες είναι ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Θέμα υπάρχει. Εμφανέστατα υπάρχει θέμα. Με το σταυρό στο χέρι δεν πας λέω. Ότι έγινε γκέλα, έγινε. Περίμενε, τώρα. Ποιο σταυρό στο χέρι. Αν ισχύει αυτό, δεν είναι σταυρό στο χέρι. Ποιο σταυρό στο χέρι. Αν ισχύει όπου με βάση τις αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του Αυγενάκη, αλλά και την αθλητική δικαστή, που δεν είναι το Αυγενάκη, είναι τη Super League, δεν είναι με το σταυρό στο χέρι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Σου λέει είναι από παντού στημένο να μας κάνουν ζημιά, αρχίσαν. Περίμενε, αυτό λένε. Από παντού σου για λέει. Για να υπερασπιστώ η λοιπόν, επιτροπή έτσι. Ο άλλος έτσι. Συγγνώμη. Τι συγγνώμη. Πώς θα αθώσει ο δικηγόρος, φίλε, τον κατηγορούμενο που τον έχουν πιάσει με το μαχαίρι πάνω από το θύμα να καρφώνει. Πώς θα τον αθώσει. Άντε να βρει κάποια ελαφρυντικά. Τα βρήκα τα ελαφρυντικά, τα έδωσε η κυβέρνηση. Μέχρι εκεί. Τι να κάνει ο δικηγόρος δηλαδή, πόσο άσπρο μαύρο να κάνει το θέμα, τι να κάνει όταν τι να υπάρχουν κάνει. Μεταφορές χρημάτων. Καλά φίλε. Δεν είμαστε δικηγόροι για να ξέρουμε και τι έκαναν τι δεν έκαναν. Άλλωστε ο κύριος Σημειοφορίδης σε Στέργιο είπε, ο κύριος Σημειοφορίδης είπε και επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του Στέργιο, ότι εγώ θα διάλεγα κάτι διαφορετικό Στέργιο, κάτι τέτοιο δεν είπε. Πιο δυναμικά, δεν είναι στην ομάδα των νομικών ο κύριος Σημειοφορίδης. Ήταν στην ομάδα όμως των νομικών. Ήταν σε μια υπόθεση. Που έχασα τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα. Και εγώ θα διάλεγα κάτι το διαφορετικό, σας το είπα και όταν πρωτοέγινε η υπόθεση. Δεν θα άφηνα τον Αρκούδη να μιλήσει και τη Μαρούπα. Πώς εσύ, αυτό αφήνουν τα μέλη. Ροντέο, φίλε, ροντέο. Μα τα μέλη. Είναι ροντέο. Ροντέο. Μέχρι να αλλάξουν τα μέλη. Ροντέο το κάνει ο ένοχος. Εσύ Αρκούδη και εσύ Μαρούπα δεν θα με δικάσεις.
Ούτε ο Φαραντούρης στον Πειραιά που έχει συναλλαγές με δικηγόρους να είναι μόνο αυτό που ψήφισε. Ο Ολυμπιακός που πάει 11 η ώρα για χρωμάτευση. Να είναι μόνο αυτό που είναι υπέρ σου δηλαδή. Τώρα θα με κάνεις να πω τώρα να γίνω πάλι από την άλλη. Για την ουσία της υπόθεσης όμως μας είπατε. Τίποτα. Τι να πούνε, ρε φίλε! Άντε, πέσει η μαρούπα έτσι. Άνθρωπος, γκέλα, κάνατε. Με το βαθμό συγγένειας στο Γιώργο Σαββίδη και τέταρτος του Γιώργου Σαββίδη, αγόρασε το Ρεσαλέ. Να μην το αγόραζε, ρε Σαββίδη. Είναι παρέθετο πρόσωπο, Στέργιο. Να μην το αγόραζε. Πάλι αυτό. Λέτε συνέχεια αυτό και δεν λέτε στον κόσμο την πραγματικότητα. Δηλαδή. Ότι δεν παίζει ρόλο μόνο αυτό. Παίζει και είναι και αυτό ένα κομμάτι. Προκύπτει, χρειάζεται ότι ασκεί διοίκηση ο Καπαζίδης. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, ναι. Σύμφωνα με τις αποφάσεις. Όχι, θα μου πει ποια είναι η αδιάσυστη απόδειξη, Κρυζαδέ. Η μεταφορά 6,7 εκατομμυρίων. Και το Λεσσαλέ. Ότι κάνει λεφτά, ότι μεταφέρει λεφτά σε εσά. Σου έκανε ένα ερώτημα. Πήρε ένα Λεσσαλέ. Ναι. Σου έκανε ένα ερώτημα. Με 10 εκατομμύρια όλο εκείνο το σκι. Άλλο εκτιμητή Μαρούπα. Νούμερο 2. Α τον εκτιμητή. Και ότι πληρώνονται παίκτε μέσα από του λογαριασμού. Ο Πιαλόγλου είναι στη Βιαλάν και στην Ξάνθη. Αρκεί για τον νόμο αυτό. Να μην έβαζε του άλλου. Να βάζει του άλλου. Είναι ο Πιαλόγλου, είναι ο άλλο ο Χαλβα. Πώ το λένε Χαλβατζή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώ το όνομά του. Που είναι σε εταιρεία του Ιβάν. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, έβαλες και τους ίδιους. Νομίζω ότι δεν το κάνατε σωστά, Στέργιο, όντως. Έβαλες τους ίδιους. Ας έβαλες εμένα, τον Κούση και τον Φουφού. Βάλε μένα, ρε φίλε. Βάλε μένα. Βάλε τους ίδιους. Από εκεί. Μα από εκεί. Το ότι πληρώνονταν οι παίκτες, λέει κάτι. Η διαδρομή των χρημάτων εκεί, εκεί πιάστηκε. Με τους 7 παίκτες που ήταν στην ίδια εταιρεία και βγήκε και ο Γκαγκάτσης. Που δεν κόπηκε η δήλωση αυτή του Γκαγκάτση, έτσι. Που βγήκε ο Γκαγκάτσης και είπε: δεν πληρώναμε τους παίκτες, πληρώναμε λέει τα δικαιώματα, τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα και τα εμπορικά τους δικαιώματα. Oh. Α, δεν τους πληρώναμε για να παίζουν μπάλα. Δηλαδή τώρα. Σε κάθε περίπτωση, κάποια πατάτα πρέπει να γίνει. Τώρα, εγώ νομίζω ότι. Κάντο όπως το κάνανε οι άλλοι. Ναι. Ναι. Κάντο όπως το κάνανε οι άλλοι. Ελάς ολέ. Νέα είδηση, με αφαίρεση 6 βαθμών απειλείται ο Απόλλων Πόντου και τριών ο Απόλλων Λάρισας. Μείον 52 έχει ο Απόλλων. Για οφειλές. Παιδιά, ναι, η σημερινή απόφαση είναι. Για οφειλές σε πρώην ποδοσφαιριστές. Κάνουν τις βαθμολογίες κάθε Σάββατο για και τη Φόρτσα και ο Πονοκέφαλος μου είναι ο Απόλλων Πόντου. Κάθε εβδομάδα πέφτουν και άλλες αφαιρέσεις τώρα. Ο μεν πρώτος για χρέη στο Γιάννη Αγτζίδη. Στο Γιάννη Αγτζίδη. Και το Σπύρο Βλάχο και η Θεσσαλική ομάδα για τον Πιβέτα Μπαμπίγια. Μίλησε για τον Απόλλων Λάρισας, την έχουν. Ναι, εντάξει. Οι δύο ομάδες έχουν προθεσμία τριών εργάσιμων. Τι να κάνουν, να πληρώσουν. Εντάξει, θα πέσει. Και αυτό με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς πάντως. Εδώ τα λέμε. Την πήρε ο Καλαμαριάς. Μια μεγάλη ομάδα της πόλης μας. Δυστυχώς δεν έχει πλέον βάση οπαδών Απόλλωνας. Δεν έχει. Είναι ελάχιστοι που τρέχουν. Και μένει, παίζει με τα παιδάκια για να παίρνει τα τηλεοπτικά μέχρι το τέλος. Θα μείνει μέχρι το τέλος. Για να μείνει, ναι, για να μείνει. Για να παίρνει τα χρήματα αυτά. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. 35 τα κρούσματα του κορονοϊού. Σήμερα έγινε γνωστό ότι ακόμη 4 λοιπόν, επειδή συμπολίτες μας. Βλέπεις ότι ο κορονοϊός στην Ελλάδα, το λένε και όλοι, δεν είναι στη μορφή που είναι σε άλλες χώρες. Έχει αργή εξέλιξη. Πέρα ότι έχει αργή, δεν είναι τόσο δυνατό το μικρόβιο, να το πω έτσι, για να φτάσουμε. Έλα ρε, χτύπα ξύλο. Ναι, ρε φίλε. Επειδή πέθαναν πολλοί στην Ιταλία. Ο μόνος που είναι δύσκολο είναι αυτός ο οποίος είχε αναπνευστικά προβλήματα, ναι, είχε, ναι. Πνευμονία. Λίμωξη του αναπνευστικού κτλ. Ναι. Και αυτό ο άνθρωπο, μακάρι να γίνει καλά, απλά είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση από του υπόλοιπου. Μην τρελαινόμαστε λοιπόν για μα πιάνει μια παράνοια. Και άλλωστε και μετά του 20 βαθμού, λένε οι πόσους λένε οι ειδικοί, ναι. Το πεθαίνει λέει αυτό το μικρόφωνο, δεν είναι πάνω από του 20 βαθμού. Καλά, να μην χαλαρώνουμε, να είμαστε σωστοί όσον αφορά στην υγιεινή. Να... Εγώ ταξίδευσα με αεροπλάνο, στο μετρό, όλα τα υπόλοιπα. Έβαζα όντω, έπλανα τα χεράκια μου, έβγαινα, έπαινα μαντιλάκι. Έκανα αυτά τα πράγματα, να τα κάνουμε και ειδικά για τα παιδιά. Δυστυχώς, βέβαια, πάντα εμείς οι Έλληνες τα κάνουμε αυτά μόνο όταν συμβαίνει κάτι αρνητικό. Ντάξει. Και δεν τα κάνουμε κάθε μέρα. Κανονικά έτσι πρέπει. Forever. Κανονικά έτσι, έτσι. Πρέπει. Αλλά μην τρελαινόμαστε κιόλας. Την ίδια στιγμή, 83 άνθρωποι έχουν πεθάνει στην Ελλάδα. Από γρήπη απλή. Από γρήπη. Mm. Από ήττα έναν ή ένα και από ήττα τρία ή ένα, πώς λέγονται αυτά. Δεν βλέπω να λέει κανένα τίποτα για το συγκεκριμένο πράγμα. Προσοχή, υγιεινή. Σεβασμός και όλα τα άλλα θα γίνουν. Εντάξει, να ερεμήσουμε λίγο πάνω στο κομμάτι. Σωστά. Να πούμε ότι χθες έγινε και μια ανακοίνωση. Και για να το τελειώσω και το εγώ δεν θεωρώ ότι έχουν ευθύνη οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ. Γιατί βλέπω ότι τσορμάνε όλοι. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι κάναν και ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Πάντα δεν την πληρώνουν τα εργαλεία. Εντάξει. Δεν είπα ότι έχουν ευθύνη οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ. Όχι εσύ. Όχι εσύ. Γενικά στο κλίμα. Ιβάν άλλαξε τους όλους και τα λοιπά. Ναι. Τι άλλαξε τους όλους. Εντάξει, το λάθος από να ξεκινήσει όμως. Να μην τους αλλάξει, εγώ λέω να τους ενισχύσει με άλλους 100. Τον Μπαλτάκο πήρε, ρε φίλε. Τον Μπαλτάκο πήρε. Άλλους 50 Μπαλτάκους θέλω. Ναι, ο Μπαλτάκος όμως είδες, έλεγε αυτό που είπες και εσύ. Είπε μόνο για το συγγένεια και τα λοιπά. Για το παρέτο πρέσβη δεν είπε τίποτα.
τι να πει ο άνθρωπος, ξέρει ο Μπαλτάκος, ξέρει πάρα πολύ καλά. Ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να κατευθύνει σε μια, να πάρει μια νομική γραμμή και να, να το κατευθύνει προς τα εκεί. Φυσιολογικό είναι ο άνθρωπος. Αλλά εντάξει, μην τους λέμε τώρα ότι να είναι. Δεν πήρανε, να σου πω κάτι, δεν ήταν ένα πράγμα χωρίς τίποτα, χωρίς κανένα στοιχείο και χάσαν την υπόθεση. Εντάξει. Ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι επειδή είσαι στην Ελλάδα, οτιδήποτε μπορείς να το κερδίσεις. Εγώ σου λέω ότι τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ. Και θα τιμωρηθεί και σε δεύτερο βαθμό. Μετά, του χρόνου θα παίξει με την Ξάνθη. Στο ΚΑΣ. Τι? Στο ΚΑΣ. Μπορεί. Θα πάει στο ΚΑΣ. Μπορεί. Γιατί να μην μπορεί. Μπορεί, ρωτάω. Γιατί να μην μπορεί. Έτσι δεν. Γιατί υπάρχει ένας κανονισμός στην Ελλάδα. Μπορεί, ναι. Υπάρχει ένας κανονισμός στην Ελλάδα. Ότι μέχρι τους τρεις βαθμούς. Που λέει ότι για καθαρά εσωτερικές υποθέσεις το ΚΑΣ είναι αναρμόδιο. Ο Κουρίδης το ψήφισε, αν θυμάσαι. Εκτός αν είχε εξαλειφθεί από το ΚΑΣ. Ο αξιοπρεπής αυτός κύριος. Ο αξιοπρεπέστατος αυτός. Εκτός αν είχε εξαλειφθεί από το ΚΑΣ ή είναι μια περίπτωση, μπορεί. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ δεν λέει τρίτο βαθμό το ΚΑΣ. Ο ΠΑΟΚ λέει εφετείο, δεύτερο, και μετά λέει δικαστήρια. Πολιτικά. Σωστά δεν λέω, Στέργιο. Όχι, ΚΑΣ. Μετά λέει 2 Απριλίου, 2 Απριλίου το διοικητικό εφετείο είναι. Ποιο είναι? Δεν λέει ΚΑΣ. ΚΑΣ είπε. Ο Γιώργης νομίζω είπε ΚΑΣ, Στέργιο. Καλά. Ο Γιώργης μπορεί να μην ξέρει κιόλας, Κώστα. Ναι. Δεν ξέρω το νομικά εγώ. Λοιπόν. Καταρχήν γράφει σε γκρίγκλι. Σε συνέχεια μπορεί να εννοεί το διοικητικό εφετείο ως ΚΑΣ. Ναι, δεν γράφει. Anyway. Τέλος πάντων, τρεις βαθμοί. Τρεις βαθμοί. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε στο διαφημιστικό. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει. Μαζί μας δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι. Η πίτσα Mr. Cold, η κορυφαία της πόλης. Με ένα τηλέφωνο στο 2310-62-85-86 έχετε στην πόρτα σας. Αυτή είναι η λύση. Είτε μένετε στο κέντρο από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Και πίτσες και μακαρονάδες και σαλάτες και καλτσόνα και πενιριλί σε φοβερές τιμές. Ενδεικτικά δύο κανονικές πίτσες μόνο 7,5 ευρώ, τρεις τετράγωνες μεγάλες μόνο 16 ευρώ ή δύο μεγάλες μακαρονάδες και μια σαλάτα μόνο 10 ευρώ. Και από 2,80 ημερίδα υπάρχουν μαγειρευτά πιάτα ημέρας με το μενού να αλλάζει σε καθημερινή βάση. Άρα, αν θέλετε να φάτε μια μακαρονάδα ή μια πίτσα, ρωτήστε τα παιδιά στο 2310-62-85-86 τι περιλαμβάνει το μενού της ημέρας. Μπορεί να περιλαμβάνει σήμερα και λαχαντολμάδες. Ναι. Ωραίο. Η φωτογραφία, Κώστα, κατάλαβες τι έγινε για το επάγγελμά μας αλλά και για το επάγγελμα του φωτορεπόρτερ. Ποια φωτογραφία? Γίνεται η συνάντηση Μέρκελ Μητσοτάκη. Ναι. Δηλαδή το υψηλότερο επίπεδο ναι, που εντάξει, μπορεί να υπάρχει. Ναι. Είδες πώς βγήκαν οι φωτογραφίες? Πώς βγήκαν? Τα κινητά. Σηκώσαν όλοι από κάτω τα κινητά και τους βγάλαν φωτογραφία. Έχει και φωτορεπόρτερ κανονικά. Έχει. Κάποτε είχε 100. Μπαίνανε από μπροστά, παιδιά, λίγο μισό λεπτό, λίγο οι φωτογράφοι. Να βγάλουμε μια φωτογραφία. Ναι. Χρήσα αυτό δείγμα της εποχής. Εμένα κάποτε μου κάναν καταγγελία οι φωτορεπόρτερ για το κινητό. Το ξέρω. Γιατί ήμουν από τους πρώτους που έβγαζε φωτογραφίες. Σαν τους κάναν καταγγελία γι' αυτό. Αλλά ανοιχτή αγορά έχουμε πλέον. Διάλειμμα. Λες να πάω να γίνω και δικηγόρος. Εύκολα. Έχετε πτυχίο βεβαίως. Σπούδασε στο Λίμπερο 107,4. Πάει στη Βουλγαρία. Παίρνει ένα δίπλωμα. Δίνει 2.000 και παίρνει το δίπλωμα. Ωραία. Δώσε τα 1.900, έχω τα 100 ευρώ. Break. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν έχει δράσει αυτό το Σαββατοκύριακο στην Super League, ούτε play-off ούτε play-out. Έχει όμως δράσει πόρτα, Κώστα, πόρτα. Θα βάλουμε μια κουβέρτα την άλλη φορά. Είναι κυλίμι. Λοιπόν. Κάτι μπαμπού που είναι. Πολύ ωραία, προχωρημένα, μπόχο. Λοιπόν, έχουμε δράσει στο πρωτάθλημα της μπάσκετ Λί Κώστα. Ποιο μπάσκετ ρε παιδιά, που λένε οι εχθροί του. Αύριο, ΠΑΟΚ Sports Arena, 5.30 ώρα, ΠΑΟΚ Περιστέρι. Τα έλεγα και χθες το απόγευμα. 5.30 ώρα είναι. Στην έκτακτη παρουσία μου στο ΠΑΟΚ 24. Όσοι έχουν τα κουράγια, όσοι έχουν την υπομονή, όσοι έχουν το σθένος, και όσοι έχουν απομείνει να αγαπάνε την ομάδα μπάσκετ και να την πονάνε, πρέπει να είναι αύριο στο Παλατάκι. Υπάρχει απογοήτευση τεράστια, το βλέπω από τον εαυτό μου. Δεν έχω κρύψει ότι δεν έχω πολλά κουράγια, Κώστα. Εσύ πηγαίνεις όμως. Πηγαίνω, ναι. Να πάνε και άλλοι. Θα πηγαίνω και εκτός. Αύριο θα πας. Θα πάω, ναι. Εννοείται. Θα πάρω τα πόδια μου με πολύ κουράγιο για να πάω. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχω τη διάθεση να είμαι και ιδιαίτερα ενεργός. Εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται η ομάδα μας να κερδίζει όμως, συνέχεια. Ο Μπόμπι Μπράουν σε λίγες εβδομάδες θα μας αποχαιρετήσει. Θα τα βάλει ο Μπόμπι Μπράουν. Θα μας αποχαιρετήσει και ο Ρετ και ο Σμιθ
και δεν ξέρω ποιοι άλλοι, μάλλον όλοι προφανώς. Αύριο θα τα βάλει. Σεζόν, θα μείνει όμως ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο νοιάζονται ο Μπόμπι Μπράουν και οι υπόλοιποι ξένοι, γιατί δεν μου βγάζουν και την εικόνα ότι νοιάζονται και ιδιαίτερα. Μου βγάζουν ειδικά στη Λίμνο τελευταία περίοδο μόνο ως τουρλουμπούκι μπορώ να πω την ομάδα. Δεν μπορώ να χωνέψω με τίποτα ό,τι και να μου λένε τους δύο πόντους σε 8 λεπτά. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Εμάς τους τρεις να βάζεις, Κώστα. Όχι, δεν θα βάζαμε ούτε δύο. Δύο πόντους θα βάζαμε. Δηλαδή σε κάποια φάση θα σου δίνα την μπάλα. Μόνο μου και θα το βάζα. Θα σου έκανε σκρίνο Νίκος. Θα έκανε σουτ, θα χτυπούσες Στεφάνη. Θα ερχόμουν εγώ τρέλι να πάρω το rebound με τη μαχητικότητά μου. Θα έπαιρνα δύο βολές. 8 λεπτά μπάσκετ δηλαδή. Και θα βάζεις μία. Μία θα βάζεις. Μία. Και μία θα βάζεις στην άλλη φάση. Εγώ 0 στις 2. Ένα καλάθι που δεν ξέρω αν ήταν δύο βολές. Μπορεί να ήταν και δύο βολές. Δεν θυμάμαι τώρα. Πάνω στη μούρλα μου. Δύο πόντους σε 8 λεπτά μπάσκετ. Έτυχε ρε φίλε, άσε τα κάνουμε με τώρα. Άσε με τώρα, έτυχε. Άντε, έτυχε. Και ο Παναθηναϊκός που έχει 20 εκατομμύρια μπάτζετ και έβαλε ένα στα 20 τρίποντα. Τι να κάνουμε. Τρίποντα. Και έχασε 32 πόντους θες. Δεν έβαλε ένα καλάθι σε 8 λεπτά. Εντάξει, μπάσκετ είναι, συμβαίνει. Ξαναλέω. Ο ΠΑΟΚ θα είναι και τη νέα χρονιά, θα είναι και τη μεθεπόμενη. Με άλλους παίκτες ενδεχομένως. Αυτό που έχει σημασία είναι η ομάδα να πάρει τη νίκη. Να στηριχθεί όσο γίνεται. Ναι. Η ομάδα, όχι παίκτη αυτή συγκεκριμένη. Μήπως και ο ΠΑΟΚ πάρει την νίκη αύριο στο Παλατάκι και να δούμε μετά πώς θα μπορέσει, αν μπορέσει να πάρει ένα διπλό στο Ρέθυμνο. Είναι πολύ κρίσιμη η αγωνιστική. Δεν σας κρύβω ότι φοβάμαι πάρα πολύ το παιχνίδι. Μπορεί να το φοβάται και ο Νίκος που έχω απέναντί μου. Λαύριο Πανιόνιος. Κάτι μου λέει ότι ο Πανιόνιος, παρά τα προβλήματά του, είναι ικανός να πάρει ένα διπλό. Εδώ έφτασε μία ανάσα του να πάρει νίκη με την ΑΕΚ Νίκο. Εντάξει, και θα κλαίγαμε παρέα τώρα και δυο μαζί, με νίκη του Πανιωνίου. Θα ήταν δύο νίκες πάνω από ΠΑΟ και από Άρη. Αντίο ζωή. Πρέπει, για τον ΠΑΟ θα μιλήσω, να κερδίσει το Περιστέρι. Φτάσαμε στο πρέπει. Και θα περιμένουμε το Λαύριο, Κώστα, να κερδίσει τον Πανιόνιο, το ξαναλέω, το μάτς αυτό το φοβάμαι πάρα πολύ, το Λαύριο Πανιόνιος. Τι, να γίνει διπλό? Να γίνει διπλό. Όχι ρε, δεν υπάρχει. Όταν τελειώσει και θα είναι άσος, και αν ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει το Περιστέρι, μπορεί ο ΠΑΟΚ να μιλάει αλλιώς. Ενδεχομένως και ο Άρης, αν κερδίσει τον ύφη στο Ρήμα. Ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τα μάτς του, ο Άρης να κερδίσει τα μάτς του, και να μην έχουν το μυαλό τους τι κάνουν οι άλλοι. Βεβαίως τώρα έτσι όπως είναι. Κώστα, αν κερδίσει και είναι από κάτω, του, ναι, εντάξει. Πρέπει να χάσει και ο Πανιόνιος. Δεν έχουν τύχει στα χέρια του. Βέβαια, ας κερδίσουν αυτοί τα δικά τους τα μάτς πρώτα. Οπότε, 5.30 ώρα στο Παλατάκι. Η ίδια ώρα με εμάς. 5.30 ώρα. 3.30 Λαύριο Πανιόνιος. Ναι. Άρα θα ξέρουμε και τα μαντάτα. Σωστά. Πριν τον τζάμπολ. Πέσαμε δηλαδή. Πέσαμε. 68-74. Πέσαμε. Λαύριο Κολοσσός. Κοίταξε. Όχι Λαύριο Κολοσσός. Λάρισα Κολοσσός, συγγνώμη. Λάρισα Κολοσσός. Με διπλό του Πανιωνίου σημαίνει ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πρέπει να κερδίσουν. Κρίσιμο και αυτό όποιος το μάτς. Αν κερδίσει, αν ο Πανιώνιος πάρει το διπλό, όπως δεν κερδίσει, τον αφήνει ο Πανιώνιος δύο νίκες κάτω. Και το Λάρισα Κολοσσός είναι πολύ. Φιλιά. Και το, ναι. Και το Λάρισα Κολοσσός είναι. Λάρισα Κολοσσός 3.30. Προμηθέας Ρέθυμνο 3.30. Ναι, 8 και το Ρέθυμνο θα μείνει. Άρης Ύφεστος 3.30. 8 θα μείνει και ο Κολοσσός αν χάσει από τη Λάρισα. Θα πάει 8 η Λάρισα. Ναι. Άρης Ύφεστος ξαναλέω 3.30. Ναι, 6 θα πάει ο Άρης. ΠΑΟΚ Περιστέρι 5.30. 5 θα μείνει ο ΠΑΟΚ. ΑΕΚ Ηρακλής 5.30. Και Κυριακή 10 θα πάμε εμείς. Ιωνικός Παναθηναϊκός με αβάντζο 8 θα μείνει 98 πόντος στον Παναθηναϊκό που τη βλέπω. 8 θα μείνει και ο Ιωνικός. Αύριο στις Κυριακή στις 5. Άρα νίκες για τις ομάδες μας. Νίκες για τις ομάδες μας και καλά νέα στα άλλα παιχνίδια. Από το Λαύριο ειδικότερα. Το Άρης Ύφεστος τι ώρα είναι? 3.30. Θα το δούμε και μετά θα δούμε ο ΑΚ. Και μετά Παλατάκι εσείς. Γιατί έχω την εντύπωση ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν στοχεύσει τον Πανιόνιο. Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Κάποιον πρέπει να βάλεις από κάτω. Αν προκύψει κάποιος άλλος το βλέπουμε. Κάποιον πρέπει να βάλεις από κάτω. Ο Πανιόνιος δείχνει ο πιο βατός στόχος. Κάποιον πρέπει να βάλεις από κάτω, εννοείται. Κοίταξε, όπως είναι τα πράγματα τώρα, σου είπα και το Λάρισα Κολοσσός είναι πολύ σημαντικό και για εσάς είναι σημαντικό να γίνει διπλό. Να χάσει η Λάρισα που έχει 7. Ο Κολοσσός έχει 8. Ο Κολοσσός δεν τον βλέπω εγώ που είμαι στο 5. Που έχει 8 ο Κολοσσός. Εντάξει, δεν τον βλέπω.
Χαμός. Βλέπω μόνο τον Πανιόνιο. Όσοι έχετε μείνει. Πώς θα σωθούν και οι δύο τότε. Δεν με νοιάζει να σωθούν και οι δύο. Να το πω έτσι πολύ. Σε νοιάζει να σωθεί ο ΠΑΟΚ. Βέβαια. Εντάξει. Okay. Και ένα Αριανό έτσι. Θα πορευτεί και τον μπάσκετ χωρίς τον Άρη, όπως θα πορευτεί και χωρίς τον ΠΑΟΚ. Όπως θα πορευτεί και χωρίς τους δύο. Όπως πορεύτηκε και χωρίς τον Ολυμπιακό. Μια χαρά Κώστα, η ζωή συνεχίζεται. Να φρόντιζε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να κάνανε πιο αξιοπρεπείς ομάδες. Και να μην είναι η χαρά του κάθε γηπεδούχου όταν πάνε μακριά από το παλέ και το παλατάκι. 0-10 έχουμε στιγμή. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Έχω δει όλα τα παιχνίδια, μας έχουν γλεντήσει όλοι. Και το Λαύρο μας έχει γλεντήσει, και ο Πανιώνες μας έχει γλεντήσει, και ο Ήφας μας έχει γλεντήσει. Μην... Και ο Ηρακλής έχει γλεντήσει. Και ο Ηρακλής μας έχει γλεντήσει, βέβαια. 30 ποντάκια. Μόνο μετά... ο Άρης δεν μας γλέντησε. Fair play έγινε μετά και πήγε 17. Ο απίθανος διαιτητής να σφυρίξει και να το φάω στο τζόκλα. Που για μένα δεν είναι φάουλ και δεν θα είναι μέχρι να ζω. Τέλος πάντων, μπορεί και χωρίς το φάουλ ήτανε, ο Άρης να κέρδιζε. Πάντων... Μπορεί και χωρίς το φάουλ ο Άρης να κέρδιζε. Ναι. Θυμίζω το μάτς ήταν στην ισοπαλία. Δεν λέει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ θα κέρδιζε. Θα πήγαινε το μάτς στην παράταση. 2-3, δεύτερα, 4 αυτό το φάουλ και δύο βολές. Συγγνώμη. Καλά, έμεινε στο φάουλ τώρα. Εσύ μόνος σου είπες ότι σε κάνανε γιογιό όλοι τώρα. Εσύ σε ένα μάτς έμεινε. Άντε και είχες 6. Έμεινε με 6. 6 θα είχε ο Άρης 4. Ναι. Θα ήμουν μαζί με τον Πανιόνιο και τον Νίκο στο παλατάκι. Μια χαρά ήμουνα. Μια χαρά. Πάω γολέ. 5,5 ώρα. Δεν είναι το πρόβλημα, παιδιά, κουράγιο, αυτό. Άντε και μείναν οι ομάδες μας του χρόνου πάλι τα ίδια. Δεν θα το είναι. Κώστα, εννοείται. Αλλά όταν καίγεται το σπίτι σου. Τώρα. Δεν σκέφτεσαι πώς θα το ξαναχτίσω. Το σβήνει μια τη φωτιά και μετά βλέπει κλαίγεσαι πώς θα το ξαναχτίσει. Δεν το αφήνει να καίγεται γιατί λες, δεν έχω να το ξαναχτίσω. Α καεί. Ναι. Τα θεμέλια. 5,5 ώρα αύριο. Θετική ενέργεια, κουράγιο. Κανα δύο Ζάναξ. Και το Περιστέρι καλό. Στην τσέπη. Μαζί με τον καφέ. Το έρχεται από στο Φρέντο Εσπρέσο. Έρχεται από ήττα το Περιστέρι, να πούμε, σε μια πολύ δύσκολη έδρα υπό την έννοια ότι έπαιζε με καλή ομάδα γιατί ήταν και κλεισμένο το θηρόν το μάτς στην Ιερουσαλήμ με τη Χάποελ, αλλά έπαιζε με μια από τα φαβορί για το Basketball Champions League. Είναι πολύ καλή ομάδα το Περιστέρι, πάρα πολύ καλή ομάδα, ψηλή, κοντή, αυτά τα πάντα. Χάτσερ, Γκρέι, Μορέιρα... Η UEFA βάζει πιο παχές γραμμές στο VAR για το offside από τη νέα σεζόν. Ένα, αυτά είναι χαζά τώρα. Πιο παχές. Εντάξει. Δεν υπάρχει πιο ανόητος κανονισμός πιστεύω από το offside. Δεν ξέρω τι λέτε οι ποδοσφαιρόφιλοι. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο, δηλαδή να είναι όλο το σώμα να εξέχει και τελείωσε. Να είναι offside τότε. Τώρα το πόδι, η μύτη, το στήθος. Το χέρι και δεν επηρεάζει και πέρασε από μπροστά του. Που το αρέσει να πιάνει ναι, τώρα εντάξει, δεν είναι αθλητισμός αυτό. Δεν είναι αθλητισμός αυτό τώρα. Είναι πιο μπροστά το πόδι του και είναι ξεκάθαρο offside. Anyway. Μήνυμα για τον Χρήστο Θεολαλίπελα θα το διαβάσω. Στέργιο Πιαλόγλου και ο Χαλβατζής δεν ασκούσαν κυριαρχική επιρροή καθώς δεν είχαν την πλειοψηφία για να πάβουν μέλη κτλ. Που ορίζει ο νόμος στα 4 άρθρα του. Δεν τα λέει καλά ο Χρήστος. Παιδιά, τώρα, άμα μπούμε στα νομικά, δεν θα βγάλουμε άκρη. Σε λοιπόν. Με τον Χρήστο που τα ξέρει όλα τα νομικά και είναι. Καλά, εννοείται. Αυθεντία, αυθεντία. Αυτά. Αυθεντία. Θα αντέξουμε χωρίς δράση το Σουκού στη Σούπερ Λίγκα. Γιατί δεν έχει. Γιατί δεν μπορούν να ξεκινήσουν τα play-off. Υπάρχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Αν η Ξάνθη τιμωρηθεί όντως και σε δεύτερο βαθμό με μείον 12, πέφτει πολύ χαμηλά. Και για τις ομάδες αυτές προβλέπει ο κανονισμός Κώστα. Μπέρδεμα. Για τις τέσσερις τελευταίες να παίζουν τρία μάτς. Α, ναι, εντός και εκτός. Ναι. Και γι' αυτό δεν έγινε και η, ναι, η επικύρωση βαθμολογίας. Αν ξεκινήσουν έτσι και αθωνόταν η Ξάνθη την Πέμπτη και είχε παίξει ήδη ένα παιχνίδι, μετά άστο. Πόσο λείπει ο Ηρακλής. Θα τα ρίχνατε όλα στον Ηρακλή για να τελειώνετε, ρε παιδιά. Αμάν Κώστα. Πόσο λείπει. Θα λέγατε ότι κάτι κάνανε αυτοί πάλι κτλ. Θα ψήφιζε ο Μποροβίλος. Ο Λαλίστατος εδώ που τον φιλοξενούμε συνέχεια στα Τζιανά μας. Δεν υπάρχει άλλος να μιλήσει προφανώς. Και εντάξει. Θα ήταν όλα καλά. Θα ψηφίζατε Στέργιο 15-1. Στέργιο 15-1 θα ψηφίζατε να πέσει ο Ηρακλής. Και όλα καλά θα ήταν. Ως γνωστόν. Δεν θα είχατε κανένα πρόβλημα. Αλλά τώρα που ερχόμαστε. Αυτή, για όλο εμάς Αβίδης. Τώρα που ερχόμαστε θα τα πούμε του χρόνου. Λοιπόν. Ποιο χρόνο. Κάποια στιγμή του χρόνου. Ενός χρόνου. Έχετε βλέψεις για επιστροφή στη Σούπερ Λίγκα. Ερχόμαστε, τελειώσαμε. Ανεβήκαμε β' εξημή κατά χείρα. Κατηγοριών. Ανεβήκαμε. Μπράβο στα νεαρά παιδιά που εντάξει. Και με 16-0, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Και με διαφορά τερμάτων 101.
Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στο μπάσκετ για τον Ηρακλή, να πούμε ότι δεν θα παίξει ο Ζάρας αύριο. Η ομάδα φεύγει το απόγευμα. Δύσκολο παιχνίδι φυσικά πολύ μέσα στην ΑΕΚ. Μετά ακολουθεί επίσης δύσκολο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Μετά επίσης ακολουθεί δύσκολο παιχνίδι μέσα στο Λαύριο. Άρα μια τριάδα αγώνων πάρα πολύ δύσκολη για την ομάδα του Ηλία Κατζούρη, η οποία ενισχύθηκε με δύο παίκτες. Ο Γκάβιν έδειξε τα διαπιστευτήριά του στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο έτερος νέος παίκτης, ο Αυστραλός, ο Όγκυλβι, είναι στην αποστολή. Δεν βλέπω να παίζει και πολύ πάντως, γιατί δεν είναι έτοιμος ακόμη. Είχε και ένα μικρό τραυματισμό, ήρθε και από ταξίδι από την Αυστραλία, δεν ήταν έτοιμος 100%. Δεν θα ρισκάρει να τον πιέσει σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχω. Θα δούμε, δεν ξέρεις πώς θα πάει το μάτς. Μπορεί να παίξει 2 λεπτά και να κάνει παπάδες για να τον αφήσει να παίξει 32. Εν όψη βέβαια των αγώνων των επόμενων. Σε διακόπτω λίγο για να πω ότι πριν που έλεγα το πρόγραμμα, προκύπτει ότι ο Ισάκη θα μεταθέσει το μάτς Προμηθέας Ρέθυμνο. Επειδή υπάρχουν αλλεπάλληλα κρούσματα στην Αχαΐα και στην Ιγύρια. Α, ναι, έγινε θέμα το Ρέθυμνο. Και από το Σάββατο, όπως σας διάβασα πριν το πρόγραμμα, θα πάει μάλλον την 3η 10 Μαρτίου για λόγους ασφαλείας. Βλέπω να μην γίνεται το μάτς μας. Το δικό σας, με τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς. Το βλέπω. Φοβούνται. Το φοβάμαι. Βλέπω ότι. Τον Ηρακλή φοβούνται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να μην τροπιάσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πιτίνο. Τι είναι πιτίνο που σε φέραμε πάλι πίσω. Τι κάνει. Ο Hall of Famer. Ο Hall of Famer. Τι έγινε, Ρικ. Πώς το είπε. Δεν, σαν τους Σπαρτιάτες λέει είμαστε. Δεν έχω περάσει, λέει, ούτε μια μέρα ευτυχισμένο από την ώρα που γύρισα. Τι να πει και ο Παδού Παναθηναϊκού. Που σε κάθε μα το άκα παίρνει 8 Ζάναξ. Τριανταρέας. Τι είναι, Ρικ, Hall of Famer. Ο Παναθηναϊκός. Αυτόν πήρε ο Βασιλακόπουλος για την εθνική. Είδα το μάτς, ναι. Αυτόν πήρε. Είδα το μάτς χθες. Ήταν πραγματικά τραγικός, μιλάμε. Δηλαδή. Εντάξει, έπαιζε και με ομαδάρα, αλλά ό,τι και να είναι. Πετάς μετά και ένα να γίνουμε σαν Σπαρτιάτες, σαν. Ναι, Σπαρτιάτες σαν και αυτά. Και, ένα και μια selfie και τελειώσαμε. Και μια selfie και. Ναι. Ο Μέγας Αλέξανδρος και πάμε όλοι μαζί. Και όλα, όλα, καλά, όλα καλά. Αυτά ακριβώς. Λοιπόν. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, κάτσε να κάνω μια ανανέωση. Κάνει και μια ανανέωση. Ένα άλλο μήνυμα. Δεν έχει άλλο μήνυμα. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα, όπως κάθε μέρα, η πίτσα Mr. Gold, η κορυφαία της πόλης. Έχω πει ήδη στον Χρήστο να έρχεται και ανατολικά. Μέχρι στιγμής πάει δυτικά και στο κέντρο της πόλης. Να έρθει και σε εμάς. Εσύ μπορείς να παραγγέλνεις να τα φέρουν εδώ και να τα παίρνεις μαζί σου. Στο σπίτι. Θέλω να φάω το βράδυ, τι να κάνω. Εντάξει. Να δίνω ραντεβού με το παιδί στα σύνορα του κέντρου. Θα βγαίνεις βόλτα εδώ και θα πηγαίνεις εκεί. 2, 3, 10, 62, 85, 86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα και η κορυφαία πίτσα έρχεται στην πόρτα σας σε σούπερ τιμή, σούπερ ποιότητα, πολλές προσφορές και μαγειρευτά πιάτα ημέρας με τη μερίδα από 2,80. Ρωτήστε τα παιδιά τι περιλαμβάνει το μενού της ημέρας. Και φυσικά, Κώστα, το Όντο Καλογεράς. Κάντε έναν υπεύθυνο έλεγχο στο αυτοκίνητό σας ανά ταχτά χρονικά διαστήματα ή αν θέλετε να κάνετε ένα μεγάλο ταξίδι, θέλετε να κάνετε κάποιο road trip στα Βαλκάνια. Βέβαια. Δεν έχετε άλλη δουλειά, να πάτε Αλβανία, Κροατία, Σερβία. Γιατί και πιο κοντά. Ή αν θέλετε πρέπει να ελέγχει το αμάξι πάντα. Στην Πελοπόννησο, κάντε έναν έλεγχο πριν ξεκινήσετε. Καλό θα είναι, κακό δεν θα είναι. Στο Όντο Καλογεράς υπάρχει ολοκληρωμένο συνεργείο και σέρβις και φανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης όσο το δικό σας. Είναι στις καταστάσεις του Όντου Καλογεράς. Τρία καταστήματα: Γρηγορίου Λαπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχία Ρεοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Αυτά και για σήμερα. Μένετε στο Λίπερο, ακολουθεί 2 με 3 ο Κωσής Τσαρός. Θα πάρει τη σκητάλη αργότερα ο διευθυντής ο Γιώργος Ζαγόρας από τις 3 μέχρι τις 5. 5 με 6,5 όλα Μπαουτάρης, 6,5 με 7 Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτης, 7,5 με 9 Πάο 24, ακολουθεί το ράδιο Μαρμίτα και θα έχει πρόγραμμα όπως κάθε μέρα μέχρι αργά το βράδυ στο 107,4. Εμείς θα τα ξαναπούμε, όχι αύριο, Δευτέρα. Να σχολιάσουμε τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Περιστερίου. Στο μπάσκετ, βέβαια. Στο μπάσκετ. Έτσι. Και όλα τα παραλυπόμενα τη εμβληματική εμφάνιση που θα κάνει ο ΠΑΟΚ αύριο το απόγευμα. Λίγο μετά τις 12 τη Δευτέρα. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και τώρα που δεν έχει μπάλα, εκμεταλλευτείτε λίγο το κενό. Κάντε καμιά βόλτα, δεν πειράζει. Αν και έχει δύο πολύ καλά μάτς την Κυριακή. Juventus Inter
μάχη κορυφής και κλεισμένο το θηρόν λόγω κορονοϊού. Και έχει Κώστα και United City. Το ντέρμπι των ντερμπιών. Το Manchester στα δύο. Καλά. Και ένας χαμός. Να φύγουν οι Αμερικάνοι, πώς λένε αυτούς που έχουν τη Manchester. Ωραία. Αυτά. Αυτά. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα. Γεια σας.